Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σωκράτης Ιωακήμ, δημοσιογράφος και θα συντονίσω και την απόψινή συζήτησή μας. Φτάσαμε αισίως στην τρίτη μας εκπομπή και απόψε θα συζητήσουμε ένα θέμα που μονοπολεί την επικαιρότητα με τον παγκόσμιο τους τελευταίους μήνες και όπως σωστά καταλάβατε, μιλάμε για το θέμα της πανδημίας του κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι ειδικοί θα αναλύσουν τους μύθους και τις πραγματικότητες γύρω από την ασθένεια COVID-19. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για τα επιδημιολογικά δεδομένα, τις θεραπείες και τα μέτρα πρόληψης. Θα δώσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες στη μάχη αντιμετώπισης της πανδημίας και θα καταγράψουν την σωστή διάσταση του θέματος. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα τους Μιχάλη Καραλάμπους, είναι Γενικός Χειρουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ευγένιο Μεταξά, πνευμονολόγο, αναπληρωτή καθηγητή κλινικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τον Χρήστο Πέτρου, φαρμακοποιό, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επίσης. Ευχαριστούμε τον Προφέρον και την Φελάς Productions για την παραγωγή και την Disrupt Cyprus για την προώθηση της εκπομπής. Διαδικαστικά θα υποβάλω ερωτήσεις σε κάθε καλεσμένο μας και ακολούθως θα υποβάλλουμε και τα δικά σας ερωτήματα. Τα ερωτήματα υποβάλλονται στην σελίδα μας. Κάνουμε αρχή με τον γιατρό, τον Μιχάλη Καραλάμπους. Ο Μιχάλης Καραλάμπους είναι συμπατριώτης μας γιατρός που ζει και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του κορονοϊού. Αγαπητέ Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αντιλαμβάνομαι, μπήκες πριν από λίγο στο σπίτι, έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμη είμαι στο νοσοκομείο, αλλά εντάξει. Καλησπέρα σας από το Canterbury to Kent. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς κυλήσαν η σημερινή μέρα? Καλά, είχα όλη μέρα χειρουργείων, διότι εντάξει, ο COVID είναι ένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίζουμε και τη θεραπεία για τον άλλον των ασθενών. Και αν και έχουν όλα αλλάξει με πώς βοηθούσαμε τους άλλους ασθενείς, πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα τάξη πραγμάτων, έστω μέχρι να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους άλλους ασθενείς, γιατί δεν είναι μόνο οι ασθενείς με COVID. Τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνετε στο νοσηλευτήριο που εργάζεσαι? Μπορείς έτσι να μας πεις κάποια πράγματα. Το trust το οποίο εργάζομαι, που είναι μέρος του NHS του ΓΕΣΥ της Αγγλίας, έχει τρία νοσοκομεία και από περίπου πριν 6 με 8 εβδομάδες, όταν ήταν να έρθει η κρίση ακόμη, είχαμε πάρει μέτρα έτσι ώστε με λίγα λόγια αδειάσαμε τα νοσοκομεία όσον γίνεται από όλους τους άλλους ασθενείς. Εξασφαλίσαμε κάποια μέρη του νοσοκομείου όπου θα ήταν τα πολύ επίγοντα περιστατικά που χρειάζονταν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Και έμειναν όλα τα νοσοκομεία, όλων των νοσοκομείων βασικά και στη τρία νοσοκομεία να εξυπηρετούν ασθενείς, να είναι έτοιμο για να εξυπηρετήσουν ασθενείς με κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένου των μονάδων εντατικής θεραπείας, ενώ υπήρχαν και σχέδια σε περίπτωση που δεν υπήρχε χώρος στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να αυξήσουμε τη χωρητικότητα των μονάδων. Παραδείγματος χάρη μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα χειρουργεία και οι συσκευές τις οποίες κανονικά χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι για γενική αναισθησία να χρησιμοποιούνται έστω προσωρινά για σαν ventilators για τους ασθενείς με κορονοϊό. Πέρα από αυτό, εγώ συγκεκριμένα, επειδή και συνάδελφοι μου η περισσότερη δουλειά που κάνω έχει να κάνει με καρκίνο, με θεραπεία του καρκίνου, κανόνισε το νοσοκομείο μας και ερχόμαστε να γίνει σε άλλη πόλη, σε έναν ιδιωτικό νοσοκομείο που έκανε συμβόλαιο με το NHS, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να χειρουργούμε τις γυναίκες και τους ασθενείς που χρειάζονται άμεση θεραπεία. Θα σε ρωτήσω τώρα, αν θεωρείς είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση με αυτά που βλέπεις και επεκτείνω και το ερώτημα,
πώς κρίνεις ως εξωτερικός παρατηρητής που είσαι στην παρούσα φάση την κατάσταση στην Κύπρο, και αν μπορείς έτσι να μας κάνεις και μια σύγκριση αυτού που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυτό που διαβάζεις ή ακούς ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο. Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Κυπριακή κυβέρνηση, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι τα μέτρα που έχει πάρει είναι τα πλέον ορθά όσον αφορά την αντιμετώπιση του ιού. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Αν πάρουμε δύο παραδείγματα, η Κυπριακή κυβέρνηση με το που εμφανίστηκαν τα πρώτα 1-2 κρούσματα πήρε κάποια μέτρα, τα οποία ήταν σχετικά αυστηρά. Μετά αποφάσισε ολικό κλείσιμο των αεροδρομίων και των συνόρων της χώρας και πολύ σύντομα αποφάσισε και ολικό lockdown. Έμειναν δηλαδή άνθρωποι σπίτι. Ο ιός δεν είναι κάτι το οποίο θα τον πιάσει σήμερα και θα πάρεις μέτρα και θα δεις τα αποτελέσματα αύριο. Ο ιός είναι αρκετά ύπουλος. Τον πιάνει κάποιος, παίρνει κάποιες μέρες να υποάσει, κανείς δεν καταλαβαίνει ότι είναι ανάμεσά μας και μέχρι να παρουσιαστεί το πρόβλημα έχουν κολλήσει πάρα πολύ, διότι είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Με αποτέλεσμα, αν περιμένεις να εμφανιστούν αρκετά δείγματα στον πληθυσμό για να αρχίσεις να παίρνεις μέτρα, είναι ήδη πολύ αργά. Επομένως, κάτι παρόμοιο είχαμε δει στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, αλλά είμαστε από τις χώρες οι οποίες ίσως εσκεμμένα ή όχι, η κυβέρνηση αποφάσισε να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από όλες τις άλλες χώρες και την ανοσία της Αγέλης. Όμως, αν κάνεις τα μαθηματικά, αν ο ιός έχει θνησιμότητα 1%, εάν περίπου, τότε για να πιάσει όλο ο πληθυσμός της Μεγάλης Βρετανίας είναι περίπου 70 εκατομμύρια. Για να πιάσει ένας πληθυσμός στην ανοσία της Αγέλης, μιλούμε για 60-70%, δηλαδή μιλούμε για 50 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πιάσει το ιό, που μιλούμε με 1% θνησιμότητα για 500.000 νεκρούς μέσα σε μερικές εβδομάδες. Που μόνο αυτό το απλό στατιστικό έπρεπε από μόνο του να προβληματίσει πριν πάνε για την ανοσία της Αγέλης. Όσον αφορά στην Κύπρο, θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Έχει αρκετούς που παραπονιούνται ότι σας έχουν κλείσει σπίτι, πέθαναν μόνο 15 άτομα, για 15 άτομα έχετε μείνει σε καραντίνα για 2 μήνες, αρκετός κόσμος παραπονιέται, έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις τόσο σε ατομικό επίπεδο στους ανθρώπους, όσο και γενικά όσον αφορά την κυβέρνηση, έχουν επηρεαστεί ζωές των ανθρώπων, όλα αυτά. Όμως δεν έγιναν όλα αυτά για 15 νεκρούς. Η κατάσταση, αν δεν παίρνονταν τα μέτρα, θα ήταν πολύ διαφορετική. Θα υπήρχαν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες νεκροί. Διότι εσείς κάνατε το απόλυτα σωστό. Κάθε δείγμα, κάθε άτομο το οποίο ήταν θετικό στον κορονοϊό, ψάχνατε να βρείτε και ήρθαν σε επαφή μαζί του, τους κάνατε αμέσως τεστ και τους βάζατε σε απομόνωση. Και είναι γι' αυτό που έχετε τόσα χαμηλά κρούσματα. Αν δεν το κάνατε αυτό, τα κρούσματα θα ήταν σίγουρα πάρα πολύ πιο ψηλά. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, αν το δεις και από επιστημονική άποψη, φαντάζομαι λίγο παράξενα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλει να πει κάποιος, γιατί να μην μπορώ να πάω περίπατο μόνος μου στο μέσο της νύχτας, αφού δεν έχει κανένα γύρω, πώς θα κολλήσω, ή εγώ κορονοϊό, θα κολλήσω κάποιον άλλο, γιατί να μην πάω για ψάρεμα μόνος μου έτσι. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, όμως η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει μέτρα. Και έχοντας να αντιμετωπίσει μια κατάσταση στην οποία είτε θα έπαιρνε δρακόντια μέτρα για να σταματήσει αυτόν, ή διότι ο κόσμος δυστυχώς, αν δεν πάρει αυστηρά μέτρα, δεν μπορεί από μόνος του να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ναι, δεν υπάρχουν όμως τα τέλεια μέτρα. Εντάξει, κάποιος να πει, γιατί ο Γιώργος να δικαιούται να παίξει γκολφ και εγώ να μην μπορώ να πάω να μαζέψω αγρέγια, ένα παράδειγμα. Συμφωνώ απόλυτα.
Και είναι γι' αυτό που τα μέτρα θα πρέπει συνέχεια να, να τα κοιτάζει η κυβέρνηση και ανάλογα εκεί που υπάρχουν οι πιθανοί τρόποι καλυτέρευσης για να γίνουν και πιο δίκαια, να το κάνουν. Και παρακάτω θα πρέπει, όπως τώρα που βγαίνετε από την καραντίνα, θα πρέπει να δείτε, γίνονται κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Και κρατάτε και από την άλλη, ελέγχετε πώς είναι η κατάσταση. Επομένως, θα δείτε ότι τα μέτρα αρχίζουν να αυξάνουν ξανά απότομα τα κρούσματα, τότε πρέπει να πάρθουν άλλα μέτρα. Αν πάτε μια χαρά, δεν μπορούν να χαλαρώσουν και άλλα μέτρα. Κάτι άλλο που διάβασα σήμερα. Για παράδειγμα, σήμερα διατυπώθηκε στην Κύπρο ότι ανοίγουν τα σχολεία 21 του τρέχοντος μηνός. Και κάποιοι κάνουν και μια σύγκριση με τις εκκλησίες. Γιατί, για παράδειγμα, διερωτώνται στα σχολεία, είναι πιο ασφαλές να μπαίνουν 12 μαθητές σε μία, η δασκάλα ή ο δάσκαλος 13 σε μία τάξη 20-25 τετραγωνικά και στην εκκλησία που είναι 400 τετραγωνικά να δικαιούνται μόνο 10 πιστοί. Βρίσκουμε έτσι κάποιες αντιφάσεις. Αν μπορούμε έτσι λίγο να το εξηγήσουμε αυτό. Όσον αφορά την εκκλησία, πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για αρκετών κόσμων και δεν είναι μόνο λόγω πίστης, είναι και ότι αρκετός κόσμος βρίσκει ψυχολογική στήριξη στην εκκλησία και είναι μέρος της ζωής του. Αν το δούμε πέραν από θεολογικής πλευράς, όσον αφορά καθαρά επιστημονικά, η εκκλησία ίσως να έχει κάποια προβλήματα μετάδοσης του ιού. Και δεν είναι τόσο πόσα άτομα είναι. Αν μπορεί ο κόσμος να πειθαρχήσει και να κρατούνται οι απαραίτητες αποστάσεις, τότε βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα να πάει κάποιος εκκλησία και να εκκλησιαστεί. Όμως, μιλάς για τις... Είναι η Θεία Κοινωνία, είναι οι εικόνες, αντιλαμβάνομαι, σε αυτά να Αν όμως το δεις καθαρά από επιστημονικής άποψης, πώς μπορεί να μεταδοθεί ο ιός, από τη στιγμή που λαμβάνονται τα 2 μέτρα απόσταση, τότε ναι, όταν πάει κάποιος να, ας πούμε, να πάνε όλοι και προσκυνήσουν μια εικόνα, εκεί λογικά, θεωρητικά, δεν λέω ότι συμβαίνει, αλλά θεωρητικά από επιστημονικής άποψης, σαν έμενε κάποιος ότι μπορεί όντως να κολλήσει. Σαν παραδείγματος χάρη ο προηγούμενος είχε κορονοϊό και πάει και προσκυνήσει αμέσως μετά. Και το ίδιο με τη Θεία Κοινωνία. Αν κάποιος. Mm-hmm. Και για να εξηγήσω, καταλαβαίνω ότι η Εκκλησία. Mm-hmm. Λέει και υπάρχουν αρκετοί που το πιστεύουν ότι δεν κολλάς με τη Θεία Κοινωνία. Είναι καθαρά από επιστημονικής άποψης, αν σκεφτούμε για έναν ιόν και πώς μπορεί να μεταδοθεί. Αυτό είναι που θέλω να πω, για να μην παρεξηγούμε. Άρα, θεωρητικά τα σχολεία είναι πιο ασφαλή από την εκκλησία, είναι πιο ασφαλής χώρος. Μα δεν υπάρχει πιο ασφαλής χώρος ή όχι. Η κάθε στιγμή για τον κάθε ένα μας, στις στιγμές που ζούμε, δεν είναι ασφαλής. Δεν μπορεί κανένας μας να έχει εμπιστοσύνη για τον οποιοδήποτε. Διότι κυκλοφορούν ανάμεσα μας και ασυμπτωματικοί και μπορεί να κυκλοφορούν και άνθρωποι που έχουν τον ιό και έχουν ήπια συμπτώματα. Επομένως, όλοι μας, όλες τις στιγμές πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Όσα για τα σχολεία, πάλι καταλαβαίνω ότι από τη μια υπάρχουν δύο προβλήματα με τα σχολεία. Το ένα είναι αν κρατήσεις τα παιδιά σπίτι, αμέσως κρατάς και ένα μεγάλο μέρος του workforce, των ανθρώπων που δουλεύουν και αρκετοί δουλεύουν και στα συστήματα υγείας σπίτι, γιατί πρέπει να τα προσέχουν τα παιδιά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ναι, τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν και ίσως να, μέσω της τεχνολογίας, ιδίως σε πιο μικρές τάξεις, αυτό να είναι δύσκολο. Mm-hmm. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι αν είναι πιο ασφαλή στο σχολείο ή από την εκκλησία. Το ζήτημα είναι κάθε δουλειά, κάθε σχολείο, κάθε εκκλησία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μειώσει όσο γίνεται τη μεταδοτικότητα του ιού. Τον κίνδυνο μετάδοση του ιού, ναι. Μιχάλη, πριν να περάσουμε στον Ευγενιό, ήθελα να σε ρωτήσω επίσης τι ποσοστό του πληθυσμού εκτιμάς εσύ με βάση τα όσα βλέπεις και διαζώσεις, με βάση τα όσα διαβάζεις μέσω ερευνών, ότι έχει μολυνθεί. Τι ποσοστό του πληθυσμού έχει μολυνθεί? Είναι δύσκολο. Ναι, απλά
Αν μου επιτρέπεις 5 λεπτά να κάνω μία έτσι λίγο ανάλυση. Είναι δύσκολη να απαντηθεί αυτή η ερώτηση από ποια άποψη. Δεν γνωρίζουμε το πιο βασικό του ιού, που είναι η θνησιμότητα. Και ένα πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν γίνει συντονισμένες έρευνες και προσπάθειες από διάφορες χώρες, διότι υπάρχουν εκατομμύρια κρούσματα ανά τον κόσμο, έτσι ώστε αυτά όλα να απαντηθούν. Τώρα, όσον αφορά προσπαθώντας να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει, μπορούμε να πάρουμε 2 παραδείγματα. Αν πάρουμε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου έγινε σχετικά τεράστια προσπάθεια να βρεθούν όλοι όσοι έπιασαν τον κορονοϊό και μέσω ιχνάλησης επαφών και αυτά, υπάρχουν κάπου 700-800 κρούσματα μέχρι τώρα, με κάπου 15 νεκρούς. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι στην καλύτερη περίπτωση ο ιός κυμαίνεται περίπου στο 1%, ίσως στη χειρότερη στο 2%. Και για να ξεκαθαρίσουμε, αυτό μιλούμε χωρίς να έχει φτάσει το σύστημα υγείας σε επίπεδα στα οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Διότι σε καμιά φάση στην κρίση στην Κύπρο υπήρξε πρόβλημα με όλες τις μονάδες θεραπείας να είναι γεμάτες. Αν δούμε τώρα άλλες χώρες, όπως είναι η Αγγλία, εδώ δεν σου έκαναν τουλάχιστον στα αρχικά στάδια τσέσια καν για διάγνωση για κορονοϊό, εκτός αν ήταν ιδιάζουσες στις περιπτώσεις που συνήθως ήταν ότι χρειαζόσουν να μπει στο νοσοκομείο. Και μόνο τότε θα σου έκαναν τεστ. Ούτε σου έκαναν τεστ με να δουν αν σου πέρασε. Μετά από 7 μέρες, αν είσαι μόνος σου ή από 14 θα ζούσες με άλλους, μπορούσε να επιστρέψεις πίσω στη δουλειά σου, πίσω στην κοινωνία χωρίς κανέναν έλεγχο. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή να είμαστε σε ό,τι αφορά τη θνησιμότητα δεύτερη στον κόσμο, με 29.000 πιθανότητα με τα σημερινά 30.000 νεκρούς. Και το τι δείχνουν τα στατιστικά, μπορεί αρκετοί να διερωτούνται, μα καλά, δεν είναι μια γρήπη, όντως πεθαίνουν περισσότεροι από κορονοϊό. Και αν μπορείς να μου δώσεις 2 λεπτά να επεκταθώ λίγο επί του θέματος. Το Office of National Statistics, το επίσημο τμήμα στατιστικής της κυβέρνησης, έδωσε στοιχεία για τους θανάτους για την τελευταία εβδομάδα Μαρτίου και τις πρώτες 2 του Απριλίου. Και έδειξαν ότι την πρώτη εβδομάδα υπήρχαν αυτό που ονομάζουμε excess deaths, δηλαδή ο αριθμός των θανάτων που ήταν περισσότεροι αυτήν την εβδομάδα συγκριτικά με τον μέσο όρο της ίδιας εβδομάδας τα προηγούμενα 5 χρόνια, και υπήρχαν 6.000 περισσότεροι θανάτοι την μία, 8 την άλλη και 12 την άλλη, που συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια ήταν 60, 76 και 113% αύξηση στη θνησιμότητα κάθε εβδομάδα. Και δεν συνέβηκε κάτι άλλο εκείνη την περίοδο, όπως παραδείγματος χάρη να υπήρξε έξαρση από άλλες παθήσεις που να εξηγεί αυτήν την αύξηση στη θνησιμότητα. Επομένως, πέθαναν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι από κάτι που πιθανότατα άμεσα ή έμεσα να συσχετίζεται με τον κορονοϊό. Έχουν κοιτάξει να δουν τι μπορεί να, αν όντως είναι αυτό που συμβαίνει, και το τι τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει κάποιος είναι ότι οι θανάτοι που έγιναν μέσα στα νοσοκομεία ήταν, τα στοιχεία είναι αρκετά ασφαλή, είναι αρκετά έγκυρα. Επομένως οι γιατροί έβλεπαν τον ασθενή, αν είχε πεθάνει από κορονοϊό, το death certificate έλεγε ότι είναι από κορονοϊό. Αν ήταν από άλλη ασθένεια, ο κορονοϊός συμπεριλαμβάνεται στο πιστοποιητικό θανάτου, αλλά δεν ήταν καθαρά από κορονοϊό. Ναι, στην Ελλάδα είχαμε ακούσει τον κύριο Τσόρδα να λέει ότι δεν υπάρχει στην ουσία το από και με, κατατάσσουν όλα τα περιστατικά στο κορονοϊό. Ναι. Στην Κύπρο το έχουμε διαφορήσει αυτό. Ναι, είναι αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι
μπορεί να συμφωνώ ότι, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβετε κάτι, ας πούμε ότι κάποιος είχε σοβαρό πρόβλημα καρδίας. Mm-hmm. Διότι αν μπορούσε υπό κανονικές συνθήκες να έχει πάθει έφραγμα και να πέθαινε εντός μερικών ημερών. Αν τώρα έχει πάθει έφραγμα, αλλά φοβόταν να πάει στο νοσοκομείο γιατί υπάρχει κορονοϊός και πέθαινε, δεν θα του είχε γίνει ποτέ τεστ, θα είχε έμεσα πεθάνει από κορονοϊό, γιατί φοβήθηκε, γιατί δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο. Έτσι, αυτός είναι ένας έμεσος θάνατος των μέτρων ενάντια στον κορονοϊό. Μάλιστα. Αν εκείνος ο άνθρωπος πήγαινε στο νοσοκομείο ή αν έπιανε κορονοϊό και πέθανε, θα λέγαμε ότι είναι από κορονοϊό. Ενώ θα ήταν βασικά από έφραγμα. Απλά ήταν και έπιασαν και τον κορονοϊό στα τελευταία στάδια. Όμως οι χιλιάδες έξτρα θανάτοι, όταν δεν έχεις πάρει μέτρα, δείχνουν ότι αρκετοί άνθρωποι πέθαναν άμεσα ή έμεσα, οι περισσότεροι άμεσα λόγω των αναπνευστικών προβλημάτων ή λόγω του ότι ο κορονοϊός έβαλε τόση πολύ πίεση στον οργανισμό τους, ο οποίος δεν ήταν δυνατός και δεν άντεξαν και πέθαναν. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν ήταν ο κορονοϊός, δεν θα πέθαιναν. Μπορεί να είχαν προβλήματα, χρόνια προβλήματα υγείας, μπορεί να, όσο να τα έβγαζαν πέρα, αλλά ζούσαν και θα συνεχίσουν να ζούσαν. Και είναι αυτό που προσπαθώ να πω. Αν δεν έπαιρνε η κυβέρνηση μέτρα στην Κύπρο, μπορεί για κάποιους αυτοί οι άνθρωποι να λένε είναι γέροι, είναι άνθρωποι με πάρα πολλά προβλήματα, καλά πώς κάνετε έτσι για 10 γέρους, αλλά δεν είναι αυτοί. Ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του κάθε ανθρώπου έχει σημασία. Ναι. Και ο γέρος μπορεί να είναι ο παππούς μας, μπορεί να είναι και οπωσδήποτε. Μα δεν είναι ο παππούς μου, θα είναι ο παππούς σου ή θα είναι ο παππούς κάποιου άλλου. Δεν είναι... Mm-hmm. Ο κάθε άνθρωπος είναι άνθρωπος. Ναι. Η ανθρώπινη ζωή έχει την αξία της και την σημασία της. Λοιπόν, Μιχάλη, θα επανέλθουμε μετά και πάλι κοντά σου. Να περάσουμε τώρα στον Ευγένιο Μεταξά, πνευμονολόγος, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αγαπητέ Ευγένιε, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ευχαριστώ για αυτή την εκπομπή, την ευκαιρία να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα σε συζήτηση μεταξύ μας στο πάνελ. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, ως πνευμονολόγος, πώς αντιμετώπισες την υφιστάμενη κατάσταση με τον κορονοϊό? Έτσι, ήταν, αντιλαμβάνομαι, κάτι πρωτόγνωρο και για εσάς, έτσι? Το κύριο πρόβλημα το οποίο είχαμε όλοι με τον κορονοϊό είναι ότι ήταν κάτι καινούργιο από όλες τις απόψεις. Ήταν κάτι καινούργια η έννοια της πανδημίας που κανείς από εμάς δεν είχε ξαναζήσει στο θέμα της αντιμετώπισης των μέτρων της πανδημίας. Είχαμε να κάνουμε με ένα καινούργιο ιό. Είχαμε κάποιες πληροφορίες από τις χώρες που ξεκίνησε, από την Κίνα στην ουσία, για το τι προκαλεί, για τα ευρήματα στην αξονική, για το πώς προχωρούμε, για το πώς αντιμετωπίζεται. Αλλά άμα δεν είχε κάποιος από εμάς πραγματική απτή εμπειρία, αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί κάποια προβλήματα στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών. Εντάξει, τουλάχιστον λόγω της εμπειρίας της Κίνας δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν. Το οποίο για αυτά, αμήν τι άλλο, το να έχουμε έστω κάποιες γνώσεις, κάποιες βάσεις, έστω θεωρητικές, έστω από ιατρικά περιοδικά, από ιατρικές μελέτες, είχαμε από κάπου να ξεκινήσουμε. Αλλά το να έρθουν τα πρώτα περιστατικά, το να διαχειριστείς τα πρώτα περιστατικά, ήταν αυτή η πρόκληση της όλης ομάδας και μια γενικά ετερογενής ομάδας, άσχετα στο τέλος δούλεψε καλά, να διαχειριστούμε αυτά τα περιστατικά. Ήταν πρόκληση. Ήταν πρόκληση, αλλά εντάξει, το αποτελέσματος, ο συνδυασμός των μέτρων της αντιμετώπισης, το όλο το πράγμα, το αποτελέσματος, ευτυχώς νομίζω είμαστε αρκετά καλά. Mm-hmm. Είχες παρουσία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας? Στις μονάδες εντατικής θεραπείας είχαν παρουσία οι εντατικολόγοι. Όχι, εγώ προσωπικά δεν είχα παρουσία στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εγώ προσωπικά είχαμε θέμα στην αντιμετώπιση, στη διαχείριση των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν προσωρινά στο νοσοκομείο Λεμεσού. Αν θέλετε να αναφερθούμε στο πώς διαχειρίστηκε το πράγμα, να το αναφέρουμε. Ναι, παρακαλώ. Δηλαδή, ο πέμπτος όροφος του πνευμονολογικού του νοσοκομείου Λεμεσού ήταν το πρώην πνευμονολογικό τμήμα, το οποίο για διάφορους λόγους είχε πάψει να υφίσταται ως πνευμονολογικό τμήμα στην προηγουμένη περίοδο, τότε που είχε γίνει η περίοδος του κορονοϊού.
ερχόντουσαν τα περιστατικά, τα οποία με βάση τα συμπτώματα, την κλινική εικόνα, είχαν αναφέρονταν ως ύποπτα περιστατικά. Αυτά τα ύποπτα περιστατικά έμπαιναν σε απομόνωση και διαχειρίζονταν ως αν και είχαν τον κορονοϊό από θέμα μέτρων προστασίας και από θέμα απομόνωσης των περιστατικών. Δηλαδή, ντυνόμασταν προσεκτικά, μπαίναμε, τους βλέπαμε, λες και είχαν κορονοϊό. Το πρακτικό πρόβλημα το οποίο είχαμε είναι ότι κάποιες φορές τα τεστ δεν ήταν θετικά στην πρώτη φορά και ήταν θετικά τη δεύτερη, τρίτη, σε κάποια περίπτωση ακόμη και στην τέταρτη φορά. Το οποίο αυτό το πρόβλημα δημιουργούσε κάποια πρακτικά προβλήματα στη διακίνηση και στη διαχείριση των περιστατικών. Όλα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του κορονοϊού μεταφέρονταν στο νοσοκομείο αναφοράς που στην προκειμένη περίπτωση ήταν το νοσοκομείο αμοχώς του. Οπότε στο νοσοκομείο Λεμεσού είχαμε είτε ύποπτα περιστατικά μέχρι να επιβεβαιωθεί αν είναι ή αν δεν είναι κορονοϊός, αλλά είχαμε επίσης και τα περιστατικά τα οποία είχαν κορονοϊό και όμως ήθελαν φροντίδα από πνευμονολόγων επειδή παρουσίαζαν επιπλοκές από το αναπνευστικό. Δηλαδή είχαμε από τη μια τα πιο δύσκολα περιστατικά και από την άλλη τα περιστατικά, τα ύποπτα περιστατικά. Τα βαριά, σοβαρά περιστατικά, τα διασωληνωμένα, αυτά τα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στη Λεμεσό και στη Λευκοσία, που έχουν αποτελεσμάτων οι συνάδελφοι τα χειρίστηκαν άψογα. Να πούμε ότι ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε, για το οποίο είχαν νοσήσει συνάδελφοι, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα κρούσματα στην Πάφο, όπου εκεί κόλλησαν συνάδελφοι, αρρώστησαν συνάδελφοι και μάλιστα ο ένας, ο εξαιρετικός συνάδελφος, ο Άδωνης Ολευθερίου, ο διευθυντής της πνευμολογικής της Πάφο, που χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Λοιπόν, ήταν η αρχή της επιδημίας, όπου τότε είχε γίνει και μια συζήτηση για τα μέτρα προστασίας, αν ήταν τα κατάλληλα ή όχι, τότε που ξεκίνησε η επιδημία, άσχετα μετά το πράγμα διορθώθηκε. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης, αν θεωρείς κατά πόσον τα νοσοκομεία μας στην Κύπρο είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν ένα νέο μεγαλύτερο κύμα περιστατικών. Με βάση τα όσα είδες και εσύ που ήσουν στην πρώτη γραμμή στη μάχη αντιμετώπισης. Το κύριο πρόβλημα το οποίο έχουν τα νοσοκομεία μας αυτή τη στιγμή είναι ότι τα νοσοκομεία μας είναι πληγωμένα, έχουν αιμορραγίες, έχει φύγει δυναμικό. Αν αναλογιστείτε ότι πέρσι τέτοια εποχή στο νοσοκομείο Λεμεσού είχε 5 ή 6 πνευμονολόγους και φέτος δεν είχε ούτε ένα, και οι πνευμονολόγοι οι οποίοι κληθήκαμε να στελεχώσουμε το νοσοκομείο Λεμεσού, κανείς από εμάς δεν εργάζεται και δεν ήταν συμβεβλημένος με το νοσοκομείο Λεμεσού, είμαστε όλοι ιδιώτες πνευμονολόγοι, αυτό το πράγμα νομίζω από μόνο του λέει πολλά. Τώρα, το γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Το ίδιο πράγμα και στο νοσοκομείο Λευκοσίας. Στο νοσοκομείο Λευκοσίας από πέρσι μέχρι φέτος έχουν φύγει αρκετοί συνάδελφοι πνευμονολόγοι. Άρα, ο κορονοϊός βρήκε τα νοσοκομεία σε μια πολύ κακή κατάσταση από θέμα στελέχωσης. Και αρκετοί συνάδελφοι παθολόγοι είχαν φύγει από το νοσοκομείο, Λεμεσού σίγουρα που ξέρω, και τόσο από το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο σίγουρα έχετε παρακολουθήσει τις συζητήσεις, ότι δεν υπήρχαν αρκετοί συνάδελφοι για να επανδρώσουν, να στελεχώσουν τα τμήματα πρώτων βοηθειών, τουλάχιστον στο νοσοκομείο Λεμεσού. Και γι' αυτό υποχρεώθηκε και έγινε η κατάσταση της επίταξης της στελέχωσης των γιατρών, όπου αφήσαμε τα ιατρία μας για να στελεχώσουμε το νοσοκομείο Λεμεσού για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Θεωρείς ότι το ΓΕΣΥ δεν βοήθησε καθόλου ή βοήθησε καθόλου το ΓΕΣΥ στη μάχη αντιμετώπισης του κορονοϊού? Πώς θα ήταν τα πράγματα, για παράδειγμα, αν δεν είχαμε ΓΕΣΥ ή θα ήταν ακριβώς τα ίδια? Τα τεστ για κορονοϊό δεν καλύπτηκαν από το ΓΕΣΥ και ήταν μια από τις απορίες και συζητήσεις που είχαμε μεταξύ μας. Όπως γνωρίζετε, τα τεστ κορονοϊού είτε γινόντουσαν στο Ινστιτούτο Γενετικής με έξοδα του κράτους, το οποίο είναι διαφορετικό κονδύλι από ό,τι είναι το ΓΕΣΥ, είτε μετά που ξεκίνησαν τα διάφορα ιδιωτικά εργαστήρια να κάνουν τεστ κορονοϊού, ήταν καθαρά ιδιωτικό κόστος του κάθε ασθενούς ή του κάθε ενός ο οποίος ήθελε να κοιταχτεί αν έχει το τεστ κορονοϊού. Άρα τα τεστ δεν καλύφθηκαν από το ΓΕΣΥ. Τα περιστατικά νοσηλεύτηκαν στα δημόσια νοσοκομεία. Τα δημόσια νοσοκομεία σε αυτή τη φάση είναι εκτός ΓΕΣΥ. Τόσο οι εντατικές, όσο οι θάλαμοι, όσο οι αγωγές, κανένα περιστατικό με κορονοϊό, με διαγνωσμένο κορονοϊό, που να ξέρουμε ότι έχει κορονοϊό, δεν νοσηλεύτηκε εκτός των δημόσιων νοσοκομείων. Ήταν είτε κατοίκων με παρατήρηση σε καραντίνα με παρακολούθηση, είτε στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα θεωρείς ότι... Σας απαντώ έμμεσα. Ναι, είτε είχαμε είτε δεν είχαμε εσύ το ίδιο πράγμα, θα ήταν η αντιμετώπιση. Όπως το έχουμε. Αν ο κορονοϊός ήταν πέρσι,
Σας είχα πει ότι τα νοσοκομεία μας ήταν καλύτερα στελεχωμένα. Επειδή έχουν φύγει οι γιατροί και πνευμονολόγοι και παθολόγοι και από τα τμήματα πηγών των περιστατικών, έφυγαν από το νοσοκομείο για να ενταχθούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας και τα νοσοκομεία δεν πρόλαβαν, δεν τα κατάφεραν να αναπληρώσουν τις θέσεις τους. Και ειδικά στο θέμα των πνευμονολόγων είχε και μεγάλη συζήτηση ότι κανείς από τους πνευμονολόγους δεν κλήθηκε να αλλάξει γνώμη και να παραμείνει στο νοσοκομείο. Τώρα, αυτό όμως αλλάζουμε λίγο θέμα σε σχέση με τη διαχείριση του κορονοϊού, αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως ότι αυτή η υποστελέχωση όπου αναφέρθηκες ενδεχομένως να στήχησε και κάποιες ανθρώπινες ζωές και να στήχησε και στα θετικά των περιστατικών. Όχι, αυτή η υποστελέχωση δεν στήχησε ανθρώπινες ζωές, επειδή τουλάχιστον το Υπουργείο αντιλήφθηκε αυτό το κενό. Να πούμε ότι τουλάχιστον οι συνάδελφοι που ήταν στα νοσοκομεία έχουν υπερβάλει αυτό, δούλεψαν πολλές ώρες, δεν ήταν από το ένα τμήμα στο άλλο, από το ένα περιστατικό στο άλλο. Οπότε οι συνάδελφοι που είχαν μείνει στα νοσοκομεία Λεμεσού, πραγματικά τους αξίζουν και Λευκοσίας από ό,τι ξέρω, λέω περισσότερο Λεμεσού επειδή είχα περάσει από εκεί, ότι τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, επειδή οι συνάδελφοι πραγματικά, όταν λέω συνάδελφοι, δεν εννοώ μόνο τους γιατρούς, είναι νοσηλευτές, είναι οι καθαρίστριες, είναι το υποστηρικτικό προσωπικό, είναι τεχνολόγοι, είναι ακτινολόγοι, είναι κουζίνα, είναι όλα τα πράγματα. Δεν όταν λέω συνάδελφοι, δεν αναφέρομαι μόνο στους γιατρούς. Απλώς, εντάξει, ήταν. Όχι, δεν στήχησε, επειδή κληθήκαμε, στελεχώσαμε, μεταξύ μας συνεννοηθήκαμε. Οπότε σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα δεν θεωρώ ότι στήχησε κάποια ανθρώπινη ζωή, όχι. Μάλιστα. Ένα ερώτημα που ήθελα, δεν ξέρω αν μπορείς να μας το απαντήσεις, αλλά θα το υποβάλω. Έχει γίνει κάποια έρευνα στο εξωτερικό που δείχνει ότι αν κάποιος κολλήσει κορονοϊό και θεραπευτεί, δεν μπορεί να ξανακολλήσει? Έχω την εντύπωση ότι είχα ακούσει, είχα διαβάσει μάλλον καλύτερα, ότι είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στην Κορέα, που είναι τα ευρήματα μιας έρευνας. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι νωρίς κατά την άποψή σου να τεκμηριωθεί ερευνητικά ή επιστημονικά κάτι τέτοιο. Το να κολλήσει είναι ένα πράγμα, να νοσήσει είναι άλλο πράγμα. Το να είναι θετικό στα αντισώματα είναι άλλο πράγμα. Το να έχει μέσα του υλικό φορτίο, το οποίο να ανιχνεύεται από τις εργαστηριακές εξετάσεις, είναι επίσης και αυτό κάτι διαφορετικό. Οπότε, αν εγώ έχω νοσήσει από κορονοϊό και είχα μέσα μου ψηλό υλικό φορτίο, μέχρι να αποδράμει, να φύγει το υλικό φορτίο από πάνω μου, μπορεί να είναι ανιχνεύσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχω νοσήσει ξανά. Εξ όσο γνωρίζουμε, ο κορονοϊός αφήνει αντισώματα, άρα είναι σχετικά δύσκολο να νοσήσω δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα, πόσο μάλλον αυτές τις 6, 8, 10, 12 εβδομάδες που συζητούμε για τον κορονοϊό, όπου δεν έχει προλάβει, εξ όσο γνωρίζουμε, να υπάρχει κάποια ουσιαστική μετάλλαξη του κορονοϊού, οπότε τα αντισώματα που είχαμε δημιουργήσει την πρώτη φορά να μην επαρκούν για να με καλύψουν σε μια δεύτερη επαφή με τον κορονοϊό. Μάλιστα. Επίσης, μιας και είστε πνευμονολόγος και εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι το 99% των πελατών σας είναι καπνιστές, έρευνες που έγιναν στην Κύπρο έδειξαν ότι κυρίως νοσούν με τον κορονοϊό οι μη καπνιστές παρά οι καπνιστές, καθώς από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά μόλις το 21% ήταν καπνιστές, και θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Ήταν καθαρά τυχαίο αυτό το γεγονός? Αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι νωρίς για να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα, χωρίς όμως αυτό το πράγμα να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το τσιγάρο προστατεύει από τον κορονοϊό. Επειδή ο κάθε ένας καπνιστής, ο κάθε ο οποίος θέλει να βρει μια δικαιολογία να συνεχίσει να καπνίζει, μπορεί να δει το ποτήρι μισογεμάτο, μισοάδιο, ανάλογα με το τι τον βολεύει. Αυτό είναι ένα στατιστικό, το οποίο ναι, το κρατάμε, χωρίς να σημαίνει τίποτα περισσότερο. Θα πρέπει να γίνει ανάλυση, subgroup ανάλυση. Τι ήταν αυτή, δηλαδή, άμα δείτε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των οποίων νόσησαν ήταν συνάδελφοι, νοσηλευτές, γιατροί, ειδικά από την επαρχία της Πάφου, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ήταν μη καπνιστές ούτως ή άλλως. Εντάξει. Mm-hmm. Οπότε έχει και αυτό τη σημασία, το ότι από πού ξεκίνησε, ποιοι νόσησαν πρώτοι. Mm-hmm. Εφόσον το πράγμα ξεκίνησε και νόσησε μεγάλο ποσοστό συναδέλφων, τότε λογικό είναι αυτό το ποσοστό να είναι μη καπνιστές. Μην παραξενεύει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, αυτά είναι νούμερα, είναι σταριστικά, είναι νωρίς, θα πρέπει να τα δούμε μετά και θα πρέπει να μάθουμε από αυτά τα πράγματα.
Ούτως άλλως, δυστυχώς, αυτή η διαδικασία είναι η όλη διαδικασία της δυτικής επιστήμης, trial and error. Βλέπουμε, προχωρούμε, συγκρίνουμε, δοκιμάζουμε, πάμε παρακάτω, κρατάμε, αλλάζουμε, αναθεωρούμε. Μάλιστα. Και προχωράμε. Τώρα, για τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι θα εξασθενήσει ο ιός λόγω του καλοκαιριού, αυτό κατά την άποψή σας έχει κάποια βάση? Έχει αποδειχθεί ότι όντως λόγω των καιρικών συνθηκών θα είναι μειωμένα και τα κρούσματα? Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, επειδή πολύ απλά δεν έχουμε ζήσει κανείς από εμάς, στην ουσία με εξαίρεση την Αυστραλία, καλοκαίρι με κορονοϊό. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, να μάθουμε, να δούμε. Οι διάφορες εκτιμήσεις στα εργαστήρια δείχνουν ότι ο ιός εξασθενεί με τη ζέστη και με την υγρασία, κάτι το οποίο ευνοείται από το κλίμα της Κύπρου. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει με τη γρίπη, συμβαίνει με τη γρίπη. Ότι συμβαίνει με τη γρίπη, δεν συμβαίνει όμως, ότι συμβαίνει και το ίδιο με τον κορονοϊό. Επειδή από ό,τι φάνηκε, ο κορονοϊός είναι διαφορετικός από τη γρίπη. Όπως το ζήσαμε και σε εμπειρία στα νοσοκομεία, είτε από κλινικές εκδηλώσεις, είτε από υπλοκές, είτε από θανάτους, είτε από ακτινολογική εικόνα, είτε από φαρμακευτική ή υποστηρικτική αντιμετώπιση, δεν είναι γρήπη. Είναι ιός, είναι ιός του αναπνευστικού, αλλά δεν είναι γρήπη. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Αυτό το οποίο ίσως ευνοήσει, τώρα όλοι κάνουμε θεωρίες, όλοι κάνουμε εικασίες, δεν ξέρουμε, θα δούμε, είναι ότι λόγω του καλοκαιριού, επειδή θα είμαστε λιγότερο μαζεμένοι, ο συγχρονισμός θα είναι λιγότερος. Θα το δούμε. Δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Τώρα έτσι για την ραγδαία εξάπλωση, πριν να περάσουμε στον Χρήστο, θεωρείς ότι υπάρχουν ευθύνες από πλευράς Κίνας και από πλευράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας? Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό? Για ότι ξέφυγε ο ιός από την Κίνα? Όχι. Για το ότι από πλευράς Κίνας, να το διευκρινίσω καλύτερα, από πλευράς Κίνας το ότι είχαν αποκρύψει κάποια στοιχεία από τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση και την επικίνδυνοτητα του ιού, αλλά και στο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άργησε να κάνει τις ενέργειες που κάποιοι θεωρούν πως έπρεπε να κάνει και καθυστέρησε να το ορίσει ως πανδημία. Και δεν θέλω την άποψη σου για αυτό. Είχαμε τα επιδημιολογικά δεδομένα από την Κίνα, οπότε ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να ελέγξει το κάθε κράτος το τι επιδημιολογικά στοιχεία ή ιατρικά στοιχεία βγάζει προς τα έξω. Αλλά κάποια επιδημιολογικά στοιχεία τα είχαμε και υπήρχαν και φωνές από ό,τι διαβάζαμε τώρα, επίσημα, ανεπίσημα. Αυτά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. Ότι από το Φλεβάρι τα περιστατικά, τα κρούσματα στην Κίνα ήταν περισσότερα αυτά τα οποία βγάζει το επίσημο κράτος. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορούμε, δεν υπάρχει τρόπος να το επιβεβαιώσουμε αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, είτε φταίει είτε δεν φταίει η Κίνα, είτε φταίει είτε δεν φταίει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Άμα δείτε όμως ότι κράτη τα οποία είχαν συναγερμό νωρίς και έλαβαν μέτρα, καλά μέτρα νωρίς, όπως η Ελλάδα, όπως εμείς, όπως η Γερμανία, που περιόρισαν το κρούσμα, το κύμα αυτό, τώρα αντί να μπούμε στην καθαρά συνωμοσιολογική θεωρία να κατηγορήσουμε την Κίνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, βλέπουμε τα αποτελέσματα των κρατών τα οποία ενήργησαν νωρίς και τα αποτελέσματα των κρατών τα οποία δεν ενέργησαν νωρίς. Δηλαδή, προτιμώ να το βλέπω το τι κάναμε εμείς και ό,τι τι δεν μας έκαναν οι άλλοι. Εμείς ενεργήσαμε. Η Ελλάδα ενήργησε. Η Γερμανία ενήργησε και γι' αυτό είχαμε καλά αποτελέσματα. Ο συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι είχαν μια διαφορετική αρχική αντιμετώπιση που τώρα έχουν τις συνέπειες. Άρα, πώς μπορώ να κατηγορήσω την Κίνα, που μπορώ θεωρητικά, είναι άλλη ιστορία, για κάτι το οποίο η Γερμανία δεν είχε συνέπειες, η Αγγλία είχε συνέπειες, η Μικρή Κύπρος δεν είχε συνέπειες. Είχαμε εννοώ, όχι στον βαθμό που είχε το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν να περάσουμε στον Χρήστο, να πω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι βλέπω τις ερωτήσεις τους. Θα τις υποβάλουμε όλες μετά που θα ολοκληρώσει και την δική του παρέμβαση ο φίλος ο Χρήστος Πέτρου, φαρμακοποιός, αναπληρωτής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χρήστο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, Ζωκράτη. Καλησπέρα, Ευγένη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, με βάση τα όσα εσύ γνωρίζεις, ποια φάρμακα βρίσκονται σήμερα υπό μελέτη για την αντιμετώπιση της πανδημίας? Θα ξεκινήσουμε με αυτό.
Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία, ξεκίνησε και ένας πολύ μεγάλος επιστημονικός αγώνας για να βρεθούν υποψήφια φάρμακα και υποψήφια εμβόλια τα οποία να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ιό αλλά και την ασθένεια. Είναι εκατοντάδες οι κλινικές μελέτες που γίνονται σε διάφορα επίπεδα και κυρίως η έρευνα έχει επικεντρωθεί στο να ταυτοποιηθούν και να βρεθούν παγιά φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά για άλλες χρήσεις και να επανατοποθετηθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν για καινούργιες χρήσεις στα πλαίσια του κορονοϊού. Και αυτό είναι μια πρακτική που γίνεται σε επίγουσες καταστάσεις όπως είναι αυτή, που μας γλιτώνει πολύ χρόνο και μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα σε πολύ πιο σύντομο χρόνο. Η έρευνα γίνεται σε τρία κυρίως επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο είναι στο επίπεδο των φαρμάκων, είναι στο να βρεθεί ένα αντιϊκό φάρμακο που μπορεί να αντιμετωπίσει τον πολλαπλασιασμό του ιού. Στο δεύτερο επίπεδο, στο να βρεθούν κάποια φάρμακα που κυρίως μονοκλονικά αντισώματα που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη φλεγμονή και αυτό που ονομάζουμε καταράκτη κυτοκινών που δημιουργεί πολλά προβλήματα σε όλο τον οργανισμό και φάρμακα που μπορούν να αντιμετωπίσουν γενικότερα τις πνευμονικές παθήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό φάρμακο το οποίο να γίνεται κάτι συγκεκριμένο, ενώ να είναι κάποιο υποψήφιο φαβορή φάρμακο, παρότι έχουμε αρκετά κλινικά δεδομένα που βάζουν κάποια φάρμακα πιο μπροστά σε αυτή την κούρσα. Έχουμε ακούσει πολλές πληροφορίες για τη χλωροκίνη, έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες πληροφορίες για μια ειδική άδεια για χρήση της ρεμδεσιβήρης στις ΗΠΑ, έχουμε ακούσει για συνδυασμό λοπιναβίρης, ριτοναβίρης, αρκετούς συνδυασμούς φαρμάκων, τους οποίους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπάθησε να κατηγοριοποιήσει και να φτιάξει μια πολύ μεγάλη κλίμακα κλινική μελέτη, τη Solidarity, όπου λαμβάνει υπόψη κάποιους συγκεκριμένους πιο πιθανούς υποψήφιους συνδυασμούς φαρμάκων. Από τα φάρμακα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη σειρά και παρουσιάζουν τα περισσότερα αποτελέσματα, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι μέσα σε αυτό το τετράμινο που περάσαμε με την πανδημία είναι εκπληκτικό το πώς η γνώση παρήχθηκε και το πόσα καινούργια δεδομένα έχουν προκύψει και από παγιά φάρμακα και από καινούργια φάρμακα. Τα φάρμακα για τα οποία γίνεται περισσότερη συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι η χλωροκίνη, για την οποία ακούμε, επαναλαμβάνω, πολλά, και η ρεμδεσιβήρη που πήρε αυτή την ειδική άδεια για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπεις να το πω έτσι χιουμοριστικά, μια χώρα ως φαβορή για να εξεύρει το κατάλληλο φάρμακο, το κατάλληλο εμβόλιο. Να είναι επικρατέστερη με βάση τους ερευνητές και τους επιστήμονες που έχει. Δεν είναι αγώνας των κρατών, δεν είναι συναγωνισμός ανάμεσα στα κράτη, είναι μια ευγενής άμυλα, θέλουμε να πιστεύουμε, ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα. Και φάνηκε σε αυτή την περίοδο ότι τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει μεγάλη συνεργασία και αλληλεγγύη και ακόμα και σε ανταγωνιστικές πολυεθνικές εταιρείες στην έρευνα για τα φάρμακα. Δεν μπορεί μια χώρα να είναι ένας μοναχικός καβαλάρης στην πορεία ανάπτυξη ενός φαρμάκου, ενός εμβολίου. Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα, πρέπει οι κλινικές μελέτες να είναι διπλές, τυφλές, στοιχειοποιημένες, να πακούν σε αυτόν τον χρυσό κανόνα και οπωσδήποτε να είναι πολυκεντρικές και να συμπεριλαμβάνουν ασθενείς υποκείμενα από πολλά μέρη του κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προχωρήσει λίγο περισσότερο με τη ρεμδεσιβήρη, χρηματοδότησαν μια μεγάλη κλινική μελέτη, δημοσίευσαν κάποια αποτελέσματα, έδωσαν μια ειδική άδεια χρήσης, αλλά δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι επιτυχία της Αμερικής ότι η ρεμδεσιβήρη έχει προχωρήσει. Ναι, είναι ένα φάρμακο το οποίο ανέπτυξε μια Αμερικάνικη εταιρεία. Το ίδιο περήφανο μπορεί να είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο αν προχωρήσει το δικό του εμβόλιο του Oxford ή η Γερμανία αν προχωρήσει ένα άλλο εμβόλιο, ακόμα και η Γαλλία, αν η χλωροκίνη του καθηγητή Ραού, του πολύ αμφιλεγόμενου αυτού επιστήμονα και πολύ συζητημένου επιστήμονα, δείξει αυτή ότι είναι πιο πιθανό να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει οποιαδήποτε εκτίμηση όσον αφορά τον χρόνο, το πότε εκτιμάται ότι θα βρεθεί το εμβόλιο? Ύστερα από 6 μήνες, 12, 18, μπορεί να γίνει έτσι μια πρόβλεψη?
Με τις κλινικές μελέτες κανένας δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού. Είναι αυτό που μου αρέσει να παραλαμβάνω και να είναι το αποτέλεσμα εκεί στην ώρα του και να είναι να πει ναι, είμαι θετικό. Οι αρχικές εκτιμήσεις που είχαν γίνει από την έναρξη της πανδημίας είναι ότι εμβόλιο θα έχουμε αποτελέσματα σε 12 έως 18 μήνες. Τρέχουν πολλοί κλινικές μελέτες και γίνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς κάποια πράγματα. Αρκεί να πούμε ότι την τελευταία λίστα που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την περασμένη Δευτέρα είχαν 90 υποψήφια εμβόλια που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις της έρευνας. 7 από αυτά έχουν μπει σε κλινική μελέτη φάσης 1, δηλαδή ξεκίνησαν να δοκιμάζονται σε υγιείς εθελοντές, ενώ ένα που δοκιμάζεται μια κινέζικης εταιρείας της Καζίνο φαίνεται ότι ξεκινά προχώρησε να μπει στη φάση 2. Υπολογίζουν οι περισσότεροι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει κάποια σύμβαση με τον χρόνο, ούτε μπορεί κάποιος να επηρεάσει την παράμετρο χρόνος, ότι μέχρι το τέλος του φθινοπόρου θα έχουν ολοκληρωθεί οι κλινικές μελέτες και θα φανεί αν κάποιο ή κάποια από τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Σε κάθε περίπτωση, σε όλη αυτή τη διαδικασία για την εξέβρεση φαρμάκου-φαρμάκου, ναι. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί μετά την εξέβρεση του εμβολίου έτσι, για να προχωρήσουν και να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες? Από τη στιγμή που θα τελειώσει η διαδικασία των κλινικών μελετών, μπαίνει σε μια διαδικασία αδειοδότησης του εμβολίου, να εξεταστούν τα δεδομένα αν είναι σωστά και είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, να πάρει την έγκριση του εμβολίου και μετά ξεκινά ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Πόσο γρήγορα θα μπορέσει να παραχθεί ένα εμβόλιο σε εκατομμύρια δόσεις για να καλύψει τον πληθυσμό και πόσο σε έκταση βάθους χρόνου θα μπορέσει ένα εμβόλιο να ικανοποιήσει την ανοσία στην κοινότητα. Ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποιες προεργασίες και κάποιες εταιρείες να συμπράττουν, να υπογράφουν συμβόλαια και να κάνουν μεγαλύτερες κλίμακας δοκιμές για την παραγωγή του εμβολίου, ούτως ώστε να έχουμε παραγωγή σε πολλά σημεία, να το πω πολύ πιο απλά, και εκατομμύρια δόσεις όταν θα χρειαστεί. Αλλά δεν μπορούμε δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δισεκατομμύρια δόσεις σε χρόνο μηδέν αμέσως μετά την αδειοδότηση του εμβολίου. Θα εμβολιαστούν κάποιες ομάδες που έχουν προτεραιότητα στον πληθυσμό. Mm-hmm. Πώς θα καθοριστούν αυτές οι ομάδες, μιας και το αναφέρεις, όταν λέμε προτεραιότητα, από τι καθορίζεται αυτή η προτεραιότητα? Αυτά τα κριτήρια συνήθως τα καθορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά σίγουρα, όπως έχουν αναφέρει και οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τζένερ που δοκιμάζουν το εμβόλιο της Οξφόρδης, οι πρώτοι που θα έχουν προτεραιότητα θα είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου και οι επαγγελματίες υγείας. Αν δεν υπάρχουν επαγγελματίες υγείας υγιείς, η αλυσίδα της υγειονομικής περίθαλψης σπάζει και φτάνουμε σε επίπεδα Ιταλίας. Άρα αυτές είναι οι δύο ομάδες που θα έχουν την προτεραιότητα στον εμβολιασμό, θεωρώ. Τα παιδιά? Και τα παιδιά. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά νοσούν πιο ήπια. Άρα ενδεχομένως να μην είναι πρώτη προτεραιότητα, χωρίς να μπορώ να μπω στο μυαλό αυτών που αποφασίζουν τον εμβολιασμό. Κάνω προσωπικές μου εκτιμήσεις και δεν είναι ειδικότητα μου να αποφασίσω ποιος θα εμβολιαστεί πρώτος. Τώρα, αν δεν βρεθεί εμβόλιο, μπορούμε να ελπίζουμε σε ανοσία της αγέλης? Νομίζω είναι καλό έτσι λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, διότι ενδεχομένως να μην βρεθεί εμβόλιο. Ότι γίνονται διάφορες έρευνες, διάφορα πειράματα, αλλά μπορεί και να μην βρεθεί εμβόλιο. Πώς θα ζήσουμε αν δεν βρεθεί εμβόλιο? Θα ζήσουμε με τον κορονοϊό είτε έχουμε εμβόλιο είτε δεν έχουμε εμβόλιο. Θεωρώ ότι ο ιός ήρθε για να μείνει. Μέχρι ότου βρεθεί το εμβόλιο, θα ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση όπως την σημερινή, με μέτρα κοινωνικής απόστασης, μέτρα ατομικής υγιεινής κτλ. Κτλ. Που αυτά είναι τα πρώτα μέτρα τα οποία μπορούν να προστατεύσουν την κοινότητα. Αν νοσούν σιγά σιγά μέσα στην κοινότητα και δεν υπάρχει αυτή η έκρηξη, η καμπύλη που λέγαμε σε όλη αυτή την αρχή της πανδημίας,
θα το αντέχει το σύστημα υγείας μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο ή νωρίτερα το φάρμακο. Και είναι σημαντικό, Χρήστο, να ξεκαθαρίσουμε πως άλλο τα φάρμακα και άλλο τα φαρμάκια, όπως είπες και εσύ, και να μην ακούν και οι πολίτες τον καθένα που το παίζει η δήμονας χωρίς να είναι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να δίνουν κάποια γιατροσόφια που καμία σχέση δεν έχουν με την αντιμετώπιση του ιού. Έτσι. Ναι, μα δεν είναι μόνο τα γιατροσόφια, αλλά είναι και όταν αυτό που συζητήσαμε την άλλη φορά στο στόμα κάποιων λαϊκιστών ή κάποιων πολιτικάντιδων ή θέλετε να το ονομάζετε Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλος, πιάνουν στο στόμα τους φάρμακα χωρίς να έχουν την ελάχιστη γνώση για αυτά. Όταν προενός μηνός περίπου ο Τραμπ φώναζε ότι η χλωροκίνη είναι το φάρμακο που θα λύσει τον ιό, έχοντας ακούσει κάποια δεδομένα από κάποια μελέτη κτλ., τότε δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Στην Κύπρο σε αυτό αναφέρθηκαν και κάποιοι πολιτικοί, με πλήρη ανευθυνότητα θεωρώ, θεωρώντας ότι το φάρμακο, επειδή χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, και έφτασε ο κόσμος να ψάχνει χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη από τα φαρμακεία, αδειάζοντας τα φαρμακεία. Και το κακό είναι ότι έπαιρναν και ψεύτικες συνταγές από γιατρούς πρωτοβάθμιας κυρίως φροντίδας, για να πάρουν χλωροκίνη αν την χρειαστούν στην περίπτωση που νοσήσουν. Και τελικά οι ασθενείς οι οποίοι χρειαζόντουσαν να πάρουν υδροξυχλωροκίνη γιατί είχαν λύκο, γιατί είχαν ένα αυτοάνοσο, δεν έβρισκαν φάρμακα. Γενικά αυτή είναι μια κατάσταση με τις φήμες που θέτει σε ασφάλεια τον κόσμο. Αν το αντιλήφθηκα σωστά, είπες ότι έπαιρνα συνταγές από γιατρούς. Άρα ευθύνονται και οι γιατροί. Ευθύνονται και οι γιατροί, και μάλιστα υπήρχαν και κάποιες δηλώσεις από πιο υπεύθυνα ενδεχομένως άτομα που όταν κούραμε τον κώδωνα του κινδύνου και λέγαμε μην παίρνετε το φάρμακο, δεν κάνει, δεν έχουμε αποδείξει ότι κάνει, το φάρμακο είναι επικίνδυνο σε κάποιους συγκεκριμένους ασθενείς, δήλωναν δημόσια ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και εμείς δεν έχουμε δει κανένα περιστατικό αριθμιών, για παράδειγμα, ή αφίβλης τυροβάθειας στους ασθενείς τους οποίους είχαμε δώσει εμείς το φάρμακο για άλλες χρήσεις. Να σταθώ σε ένα τελευταίο παράδειγμα που είχαμε και ένα φαινόμενο στην Κύπρο. Πριν μερικές μέρες δημοσίευσε η γαλλική Le Figaro ένα ρεπορτάζ ότι είχε δοκιμαστεί σε ένα Ινστιτούτο στη Γαλλία ένα συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο είναι γνωστό αντιπαρασιτικό, χρησιμοποιείται στους ψήλους, στα ζώα, στις ψήρες, στους ανθρώπους κτλ. Και το οποίο δοκιμάστηκε τέλος πάντων για τον κορονοϊό μέσα σε αυτά τα εκατοντάδες φάρμακα τα οποία έχουν άλλες χρήσεις και δοκιμάζονται για τον κορονοϊό. Υπήρχε κόσμος που είχε διαβάσει το άρθρο, αναμεταδόθηκε και πήγε στα φαρμακεία ψάχνοντας να φτιάξει στόκ από αυτό το φάρμακο για τις ψήρες. Αν είναι αδύνατο. Εντάξει, φαίνεται ότι ψεκασμένοι δεν υπάρχουν στο 5G, υπάρχουν και αλλού, δυστυχώς. Δεν είναι θέμα ψεκασμένου. Ο άνθρωπος, όταν είναι σε μια κατάσταση απελπισίας, μπορεί να στοιχηματίζει και με το άγνωστο. Και αν είναι αυτό το φάρμακο, να μην το έχω εγώ στο σπίτι πρώτος. Δυστυχώς όμως δεν δουλεύει έτσι. Ούτε η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική, ούτε η τεκμηριωμένη φαρμακευτική πρακτική. Άνθρωπος για μένα, προσωπικά άνθρωπος που επηρεάζεται από αυτά που διαβάζει στο ίντερνετ, από ανθρώπους που δεν είναι ειδικούς ή από ανθρώπους που διαφοροποιούν κάποια λόγια ειδικών. Το είδαμε πρόσφατα με τον Ιάπωνα νομπελίστα που άλλα είπε ο άνθρωπος και άλλα του απέδωσαν. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι είναι και αφελείς και επιρρεπείς και θα πρέπει να κάνουν το λεγόμενο double check πριν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να συμβουλεύονται αυτούς που είναι πραγματικά ειδικοί. Αυτός είναι και ο στόχος της εκπομπής μας. Να μιλούν αυτοί που είναι πραγματικά ειδικοί και να ακούμε αυτούς που είναι πραγματικά ειδικοί και όχι τον καθένα που είναι άσχετος σε οποιοδήποτε θέμα. Γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε να φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα άτομα που είναι ειδικοί. Και νομίζω είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Είναι σημαντικό να γίνεται σωστή πληροφόρηση
μέσα στα πλαίσια ο καθένας των αρμοδιοτήτων του. Αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι που προηγουμένως για τις φήμες για τα φάρμακα. Πήρε, όπως είχα πει προηγουμένως, μια ειδική άδεια έκτακτης ανάγκης για να χρησιμοποιεί τη ρεμδεσιβίρη σε ένα συγκεκριμένο προφίλ ασθενών με μέτρια ή βαριά νόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε καμία περίπτωση η ρεμδεσιβίρη δεν πήρε άδεια κυκλοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν έγινε φάρμακο. Παραμένει ένα πειραματικό φάρμακο. Το πώς μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε η είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ειδική άδεια έκτακτης ανάγκης για χρήση μέχρι το άδεια κυκλοφορίας, δημιουργήθηκε σε αρκετό κόσμο η εντύπωση ότι θα πάει αύριο το πρωί στο φαρμακείο και θα ψάξει να βρει ρεμδεσιβίρη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Σε πολλές από τις ειδήσεις που μεταδόθηκαν δεν αναφέρθηκε ότι είναι για νοσοκομιακή χρήση, είναι για συγκεκριμένη φάση της νόσου και ότι είναι μόνο ενέσιμο. Είναι και το πώς η μετάδοση των ειδήσεων σε σύντομο χρόνο αφήνει πίσω σημαντικές λεπτομέρειες και ο χρόνος έρχεται εις βάρος της ποιότητας της επιστημονικής ειδήσης. Χαμογελώ τώρα διότι διαβάζω ένα μήνυμα που ήρθε για σένα έτσι προσωπικά από τη Μυρτάνη Δημπιαρή. Γράφει η Μυρτάνη ότι διάβαζε στρομφέα ότι βοηθάει ο βιοσυντονισμός, λέει, γιατί δεν το ανάφερε ο κύριος Πέτρου. Τι μας κρύβει, λέει η Μυρτάνη, έτσι. Δεν ξέρω έτσι αν θέλεις να πέσεις και εσύ το μήνυμα σου στη Μυρτάνη που μας παρακολουθεί. Θα πέσει η ρομφέα να μας κάψει, πήγε στη Μυρτάνη. Μάλιστα, λοιπόν, Μυρτάνη πήρε στην απάντηση σου από τον Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει έτσι τον πρώτο κύκλο με τις ερωτήσεις. Ήθελα να περάσω και πάλι στον Μιχάλη να υποβάλω δύο ερωτήματα που επειδή μιλήσαμε και προηγούμενος και ήθελα και ο ίδιος να μιλήσει για αυτά και μετά θα περάσουμε στις ερωτήσεις των φίλων. Ποιες είναι οι θεωρίες, Μιχάλη, ήταν κάτι που ήθελες να το ξεκαθαρίσουμε. Το έδειξα και εγώ ακροθυγός προηγουμένως, πίσω από τον κορονοϊό και τα 5G. Κάποιοι είπαν και το διαβάσαμε ότι κάψαμε τις κεραίες της ΣΥΤΑ και μειώθηκαν τα περιστατικά του κορονοϊού. Και θα θέλαμε έτσι το σχόλιο σου επ' αυτού. Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε Μιχάλη. Ναι. Καταρχάς πριν πω γι' αυτό, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά την ανεξέλεκτη χρήση φαρμάκων, ιδίως για την υδροξυκλωροκίνη. Και θα ήθελα, αν γίνεται και ένα σχόλιο από τους άλλους δύο καλεσμένους, γιατί δόθηκε η άδεια στην Κύπρο να χρησιμοποιείται σαν ενδεδειγμένη θεραπεία και όχι καθαρά σαν ένα πειραματικό φάρμακο για να δούμε αν όντως δουλεύει ή όχι. Και μπορούσαμε να πάρουμε μέρος των παγκόσμιων στο παγκόσμιο πείραμα το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να δούμε αν όντως δουλεύει ή όχι. Αλλά πιστεύω προσωπικά ότι κάτω από πολιτική ή άλλη πίεση η κυπριακή κυβέρνηση δυστυχώς έδωσε την άδεια να γίνει αυτή η ανεξέλεκτη χρήση της υδροξυκλωροκίνης χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα ότι όντως δουλεύει. Τώρα, όσον αφορά τις κεραίες... Μιχάλη, ναι. Θέλουμε να το σχολιάσουμε το που είπες, μιας και το έδειξες. Ναι. Δεν ξέρω, Ευγένη, αν θέλει να πει απαντήσει επ' αυτού. Εντάξει, το ελαφρυντικό το οποίο μπορούμε να δούμε, εντάξει, το άκρος επιστημονικό είναι αυτό το οποίο ανάφερε ο Μιχάλης, το οποίο αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Χρησιμοποιώ ένα φάρμακο, άδεια κυκλοφορίας, συγκεκριμένη έγκριση για τη συγκεκριμένη νόσο, το οποίο προϋποδιοθέτει κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας φάσης 3, όπως τις λέμε εμείς, για να δούμε το τι συμβαίνει. Το ελαφρυντικό το οποίο μπορούμε να δούμε δεν είναι κυπριακό φαινόμενο. Και στην Ελλάδα γίνεται το ίδιο πράγμα. Επειδή μιλώ με συναδέλφους, ειδικά στον Ευαγγελισμό, όπου έχουν ειδική μονάδα COVID που συζητούμε, ήταν μια κατάσταση, να το πούμε, εντός εισαγωγικών απελπισίας. Είχαμε κάτι καινούριο. Στο κάτι καινούριο βλέπαμε ανθρώπους να πεθαίνουν. Από τη στιγμή που πεθαίνουν άνθρωποι, κάτι έπρεπε να γίνει. Στο κάτι έπρεπε να γίνει, χρησιμοποιείς δεδομένα με φάρμακα τα οποία υπήρχε προηγούμενη κλινική εμπειρία για άλλες νόσους. Κανένα φάρμακο δεν είναι αθώο. Όλα τα φάρμακα είναι φάρμακα. Όλα τα φάρμακα έχουν προβλήματα. Αλλά εφόσον κάτι έπρεπε να γίνει σε μια προσπάθεια να σωθούν ζωές, είναι το ελαφρυντικό το οποίο μπορώ να δω, το οποίο προκαλεί μια παρέκκληση από τα σωστά και συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα. Πριν να μιλήσω, Ευγένιο, να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση. Να κάνω ένα σχόλιο εγώ.
Στην Κύπρο έγιναν κάποια πρωτόκολλα. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που είπατε. Όμως αυτά τα πρωτόκολλα ήταν καθαρά για ασθενείς που ήταν σε προχωρημένο στάδιο και ήταν λίγο πριν το θάνατο και τότε αυτοί οι ασθενείς έπαιρναν υδροξυκλωροκίνη ή τα πρωτόκολλα έλεγαν ότι όταν πιάσει κάποιος τον κορονοϊό θα πρέπει, μπορεί να πάει στο φαρμακείο, όπως και μου λέτε γινόταν που πήγαιναν από συνταγές των γιατρών τους και έπαιρναν την υδροξυκλωροκίνη για να μην γίνουν χειρότερα. Καταρχήν κανένα περιστατικό το οποίο, όπως είχαμε πει, είχε κορονοϊό, κανένα περιστατικό δεν κυκλοφορούσε. Ήταν είτε στο νοσοκομείο, είτε σε καραντίνα. Άρα κανείς με κορονοϊό δεν κυκλοφορούσε έξω. Αυτό ήταν το ένα το πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, από ό,τι ξέρω, είχαν δεσμευτεί ποσότητες υδροξυκλωροκίνης από ένα σημείο και μετά, όχι στην αρχή, από ένα σημείο και μετά, οπότε και να ήθελες, δεν έβρισκες. Και είχαν φυλαχθεί κάποιες ποσότητες για άτομα τα οποία με ερθυματόδη λύκο που έπαιρνε τον κορονοϊό, το υδροξυκλωροκίνη, συγγνώμη, τον κορονοϊό. Λοιπόν, για την νόσο τη δικιά τους. Λοιπόν, οπότε, και τα πρωτόκολλα άλλαζαν στην πορεία. Δηλαδή, το να έχω κορονοϊό δεν ήταν συνώνυμο ότι παίρνω υδροξυχλωροκίνη ή αζιθρομικίνη ή κάποιο άλλο φάρμακο. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, πριν Μιχάλη... Να σχολιάσω σε αυτό που είπε ο Μιχάλης. Σε μια τέτοια κατάσταση πανδημίας, ένα σύστημα υγείας πρέπει να ανταποκριθεί με κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα και να παράσχει θεραπεία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει θεραπεία και μπήκαμε στη διαδικασία του drug repurposing, zinc, τα πρωτόκολλα έχουν καταρτιστεί βάσει κάποιων άλλων πρακτικών και κάποιων δημοσιεύσεων που υπήρχαν. Στην προκειμένη περίπτωση, τα πρώτα κλινικά δεδομένα είχαν προκύψει από την Κίνα και μετά ήταν οι περιβόητες δημοσιεύσεις της ομάδας του καθηγητή Ραούλτ από τη Μασσαλία. Η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει το off-label use. Τι σημαίνει αυτό? Ένα άλλο φάρμακο να χορηγείται εκτός ενδείξεων μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης, όπου πρέπει πάντα να παρακολουθείται η ασφάλεια από τη στιγμή που δεν έχουμε οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική επιλογή, αλλά έχουμε κάποια κλινικά δεδομένα. Σίγουρα πάντα μιλάμε για ένα πείραμα. Σίγουρα πάντα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι άγνωστο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός με οτιδήποτε. Και στα πρώτα στάδια, ειδικά με τη χλωροκίνη, έτσι. Δεν μπορούμε να στηρίσουμε όμως μια πιθανή θεραπευτική επιλογή που ενδεχομένως να δώσει μια ένα αποτέλεσμα και να αφήσουμε την κατάσταση να χειροτερέψει. Ούτε για το tocilizumab, ένα φάρμακο που χορηγείται στις εντατικές και μειώνει την φλεγμονή. Έχουμε συγκεκριμένη κλινική μελέτη ότι θα αποδώσει για την COVID-19 την ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός, αλλά όμως έχουμε κλινικά δεδομένα ότι μειώνει τη φλεγμονή και μπορεί να προκαλέσει αυτή την κατάσταση. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή είπες προηγουμένως τη λέξη πείραμα, ναι, ο ασθενής έχει το δικαίωμα, πρέπει να δώσει τη συγκατάθεση τέλος πάντων ότι θα πάρει μια φαρμακευτική αγωγή η οποία δεν είναι γνωστή για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα λεπτό όμως, αν μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Αυτό είναι ακριβώς που ήθελα να ξεκαθαρίσω. Δινόταν στους ασθενείς και ξεκαθαριζόταν στους ασθενείς ότι είναι καθαρά σε πειραματική φάση. Επομένως, ο κάθε ασθενής μπορούσε να έχει επιλογή αν ήθελε να πάρει την πιθανή θεραπεία ή δινόταν από τους γιατρούς στους ασθενείς, χωρίς ο ασθενής να έχει οποιοδήποτε input, να έχει δώσει συγκατάθεση του. Γιατί ήταν πιθανότατα μία θεραπεία, όπως έχετε πει, που καταλαβαίνω απόλυτα, σε εντελώς τραγικές συνθήκες που πρέπει να δοκιμάσεις κάτι. Αυτό είναι το οποίο ήθελα. Διότι σαν γιατρός το βρίσκω, η θέση μου είναι πολύ άπολη, να δώσω κάποιος σε κάτι που είναι σε πειραματικό στάδιο, χωρίς να του εξηγήσω το ασθενή ότι όντως είναι σε πειραματικό στάδιο, μπορεί να δουλέψει, μπορεί να μην δουλέψει και μπορεί να σε κάνει και χειρότερα. Αυτό εξηγόταν στους ασθενείς ή απλά λέγαμε να εγκρίθηκε από την κυβέρνηση και ναι, μπορούμε να σου το δώσουμε. Γιατί το έδιναν χωρίς καν να ρωτήσουν τον ασθενή. Δεν είμαι κλινικός γιατρός για να ξέρω τι χρησιμοποιούσαν, τι διατύπωση χρησιμοποιούσαν σε κάθε περίπτωση, αλλά στο πρωτόκολλο αναφερόταν ότι είναι μια θεραπεία η οποία περιέχει κάποιους κινδύνους κτλ. Δεν ξέρω, Ευγένιος, που αν χρησιμοποίησε το πρωτόκολλο σε κάποιον ασθενή. Οι ασθενείς δεν ήταν ενταγμένοι σε ένα επίσημο κλινικό πρωτόκολλο, σε μια επίσημη κλινική μελέτη.
Εντάξει, ήταν ασθενείς οι οποίοι νοσούσαν, η οποία έπρεπε να γίνει μια αντιμετώπιση, οπότε δεν είχε γίνει η διαδικασία της κλινικής μελέτης, του consent, στο να προχωρήσει σε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να γίνει κάτι. Επομένως, γινόταν πείραμα χωρίς consent. Όχι, δεν είναι έτσι. Το off-label use δεν είναι έτσι. Στο off-label use ενός φαρμάκου, όπως και οποιοσδήποτε γιατρός σε άλλες συνθήκες που να χρησιμοποιήσει εκτός ενδείξεων ένα φάρμακο, δεν χρειάζεται εν επιγνώση συνένεση του ασθενούς για την υπογραφή της συνένεσης για να χρησιμοποιήσει το φάρμακο. Απλά ο θεράπων γιατρός επεξηγεί τα ωφέλη και τους κινδύνους στον ασθενή. Αυτό που είπε ο Ευγένιος, δεν ήταν οι ασθενείς σε μια κλινική μελέτη. Για να υπογράψουν. Το καταλαβαίνω αυτό, δεν μιλάω να υπογράψει. Ενημερώνονταν οι ασθενείς. Ίσως λέγαμε απλά ότι. Αυτή την ερώτηση νομίζω να την απευθύνει σε αυτούς που έχουν καταρτήσει τους πρωτόκολλους. Οι ασθενείς με τους οποίους προσωπικά είχα επαφή ήταν ασθενείς με τους οποίους μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, επειδή δεν ήταν σε εμένα τα κρατική θεραπεία, δεν ήταν διασωληνωμένοι. Εντάξει, οι ασθενείς ήξεραν το τι είχαν, ήξεραν γιατί νοσηλεύονταν, ήξεραν γιατί βρίσκονταν σε απομόνωση, ήξεραν γιατί μπαίναμε με τις συγκεκριμένες στολές μέσα για να τους βλέπουμε. Το ίδιο και οι οικοί τους και οι δικοί τους. Εντάξει. Οπότε ενημερώνονταν για το cost benefit, επειδή ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι το περίφημο cost benefit, κόστος όφελος. Τι έχω να κερδίσω, τι έχω να χάσω. Εντάξει. Ενημερώνονταν ότι έμπαιναν. Ναι, cost risk, ναι. Εντάξει. Ενημερώνονταν ότι έπρεπε να μπουν σε κάποια συγκεκριμένη αγωγή επειδή είχαν πνευμονία, είχαν κλινική εικόνα πνευμονίας, είχαν αναπνευστική ανεπάρκεια. Γι' αυτό λέω ότι δεν όποιος διαγνωστηκόταν με κορονοϊό δεν έμπαινε σε αγωγή. Σε αγωγή έμπαιναν αυτοί οι οποίοι είχαν κλινικές εκδηλώσεις με αναπνευστική ανεπάρκεια. Οπότε, τουλάχιστον με αυτούς του οποίους επικοινωνούσαμε εμείς, ενημερώνουν ότι έπρεπε να πάρουν κάποια αγωγή σε μια προσπάθεια να τους βοηθήσουμε. Ναι. Και αυτό είναι το σωστό. Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Και για να μην υπάρχουν λαθασμένες εντυπώσεις. Εκ του αποτελέσματος. Δεν πρέπει να είναι. Να αφαιθεί εντύπωση ότι χρησιμοποιήθηκε χλωροκίνη έτσι αλόγιστα και σε όλους. Είναι πολύ μικρή κλίμακα αυτών που πήραν χλωροκίνη. Το πολύ σημαντικό ερώτημα που υπάρχει για μένα είναι η υδροξυχλωροκίνη, μιας και μιλάμε για αυτό. Ναι. Το πολύ σημαντικό για μένα είναι το ερώτημα είναι ότι κάποιοι ενδεχομένως από αυτούς τους ασθενείς δεν έτυχαν κλινικής εξέτασης για κάποια από τα συμπτώματα των υπόλοιπων παρενεργειών που μπορούν να έχει το φάρμακο. Και ρεμδεσιβίρ ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε και φαβιραβίρ χρησιμοποιήθηκε on a compassionate basis στους ασθενείς που το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά όταν είναι μια παρηγορητική θεραπεία δεν είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας μελέτης αλλά δεν είναι πάλι και μια κλινική μελέτη. Απλά για να ξεκαθαρίσουμε, σε αυτό το οποίο ήθελα να πω και ίσως να παρεξηγήθηκε λίγο, δεν ήταν ότι οι γιατροί άρχισαν να δίνουν θεραπεία χωρίς να συμβουλεύονται κατάλληλα τους ασθενείς. Όχι. Αυτό το οποίο ήθελα να πω, που έτσι συνέβη και στην Κύπρο και όπως ξέρετε συνέβη και σε άλλες χώρες, υπήρχε πολιτική πίεση ίσως στους κυβερνώντες για τη χρήση αυτής της ουσίας. Και στην Κύπρο είχαμε πολιτικούς οι οποίοι προσπάθησαν άμεσα ή άμεσα να βάλουν κάποια πολιτική πίεση χωρίς επιστημονικά να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Η πίεση πολιτική άμεση εμείς δεν νιώσαμε που ήμασταν μπροστά. Το ότι χρησιμοποιήσαμε... Όχι εσείς. Ναι, αλλά όπως το είπε ο Χρήστος, εντάξει, το τι χρησιμοποιήσαμε ήταν βάσει εμπειριών άλλων χωρών που προηγήθηκαν από εμάς. Άρα... Εφόσον υπήρχαν δεδομένα είτε από Κίνα, είτε από Μασαλία, είτε από Ελλάδα που ξεκίνησε πριν από εμάς, ότι αυτό το πράγμα χρησιμοποιείται και φαίνεται και ίσως δουλεύει και το cost benefit, το risk benefit φαίνεται να είναι benefit, είτε αυτό ονομάζεται υδροξυχλωροκίνη, είτε χλωροκίνη, είτε αζιθρομικίνη, είτε όπως θέλει ονομαστεί αυτό το πράγμα, εντάξει, εφόσον το risk benefit φαινόταν να είναι βάσει των εμπειριών των προηγουμένων, τότε αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιήσαμε. Λοιπόν, δηλαδή, παιδιά, εννοείται κανείς δεν μπήκε στα τυφλά, εννοείται αυτό το πράγμα, εντάξει, είμαστε γιατροί. Εάν δηλαδή, ένας πολιτικός φωνάζει από τα μέσα ενημέρωσης ό,τι θέλει, καταλαβαίνω τι αναφέρεσαι, αν ένας πολιτικός φωνάζει από τα μέσα ενημέρωσης δώστε χλωροκίνη, διότι εγώ πιστεύω διότι βάζω στοίχημα και βάζω τα λεφτά μου εκεί πέρα, σίγουρα
η ανευθυνότητα πάει στον ίδιο και δεν νομίζω ότι αυτό είναι μορφή πολιτικής πίεσης. Όσες επιστολές και αν στείλει ότι είναι αυτός που επηρεάζει την κλινική πρακτική. Και επειδή έχω δει και το πρωτόκολλο της Κύπρου, είδα και πρωτόκολλα άλλων χωρών, θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι ήταν μια πολύ καλή, μέσα από τη λέξη αντιγραφή, μια καλή αναπαραγωγή πρωτοκόλλων άλλων χωρών αυτό που έγινε στην Κύπρο και ίσως σε κάποιο σημείο ήταν ακόμα και πιο αυστηρό. Δεν υπάρχει παθαίνωση. Συμφωνούμε απόλυτα. Εντάξει, ούτε έχουμε το βάθος για να κάνουμε τις δικές μας κλινικές μελέτες. Με την καλή έννοια αντιγράφουμε τους άλλους, με την καλή έννοια. Και οπωσδήποτε το πρωτόκολλο ανάφερε πολύ καλά ετυλογημένα όλα τα πρωτόκολλα και της Κύπρου και της Ισραήλ και της Γερμανίας και της Ελλάδας πάνω στα αποτελέσματα πιο κλινικών μελετών και πιο δημοσιεύσεων στηρίζουν την εισαγωγή σε κάποιο στάδιο της νόσου είτε της φλωροκίνης, είτε της φαμιπιραβίρης, είτε της ρεμδεσιβίρης, είτε τροακτέρμα, είτε της αδρομικίνης, είτε των δεκάδων φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Και στην αρχή ήταν και το καλέτρα, το οποίο βγήκε από τον Περνίδη μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, Σοκράτη, για να επιστρέψω πίσω στις θεωρίες των 5G, για να αλλάξουμε και λίγο το κλίμα. Ναι, μάλιστα. Τώρα μιλάς. Απλώς να πω σας άφησα, γιατί άφησα και εγώ αυτή τη συζήτηση. Προσπάθησα να μην παρέμβω, αλλά δεν θέλω να αδικήσω και από την άλλη και τους φίλους που μας παρακολουθούν, που έχουν έτσι αρκετές ερωτήσεις. Οπότε να είμαστε έτσι όσο το δυνατόν πιο σύντομοι για να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Μιχάλη, παρακαλώ. Μπορούμε να επεκτείνουμε το χρόνο συζήτησης, είναι συγκεκριμένη ώρα. Το επεκτείνουμε. Μίλησα με τον Μιχάλη τον Σερβιανό και τον Γιάννη τον Μαρθάρη και μας έδωσαν ακόμα 15 λεπτά. Οπότε 10 και 45 θα σφυρίξουμε λήξη. Οπότε μπορείς να συνεχίσεις. Όσον αφορά τα 5G, νομίζω είναι και αστείες οι θεωρίες. Αν δεν απαντώ, με μία θεωρία είναι ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Σας έκλεισαν όλους σπίτι, έτσι ώστε να μπορεί είτε να βάλει ανεπηρέαση τις κεραίες της. Η δεύτερη θεωρία είναι ότι τα σήματα των 5G ρίχνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, έτσι είναι πιο εύκολο κάποιος να πιάσει κορονοϊό. Υπάρχει ακόμα μια θεωρία, από ό,τι ξέρω, ότι ίσως να επηρεάζει την αναπαραγωγή του κορονοϊού, αν και πιστεύω ότι αυτό βασίζεται σε κάποια έρευνα που έδειξε ίσως ότι να επηρεάζεται η αναπαραγωγή των βακτηριδίων, αλλά όχι των ιών. Επομένως, καμία σχέση δεν έχει. Και αυτό το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι, όχι απαραίτητα αυτοί που σπείρουν όλες αυτές τις συνωμοσιολογίες, κάποιοι άλλοι επηρεάστηκαν και πήγαν και έβαλαν φωτιά σε κεραίες στη ΣΥΤΑ, με αποτέλεσμα ανθρώποι οι οποίοι είτε δούλευαν στα νοσοκομεία, είτε είχαν άμεση ανάγκη, ήταν ασθενείς ή είχαν άλλη άμεση ανάγκη βοήθειας, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα κινητά τους και είχε τεράστιες συνέπειες. Για να μην πω ότι σκεφτείτε τον κίνδυνο να, μέσω πανδημίας να στέλνεις κόσμο να φτιάξει κεραίες, γιατί κάποιοι αποφάσισαν να τους βάλουν φωτιά. Mm-hmm. Και αν υπήρχε έστω και μια πιθανότητα οι κεραίες 5G να είχαν οποιασδήποτε επιπτώσει στην υγεία όλων αυτών των φιάσκων με τον κορονοϊό, έχασαν και το όποιον credibility είχαν αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι όντως είναι επικίνδυνες. Mm-hmm. Μιχάλη, ποια είναι η αλήθεια για το microchip του Bill Gates? Τι συμβαίνει, κάτι μας κρύβουν, τι γίνεται? Βεβαίως κάτι μας κρύβουν. Όπως ξέρεις, όλοι πληρωνόμαστε από τον Σόρος και από τον Bill Gates και λέμε ψέματα στον κόσμο. Θέλω να δώσω τη δική μου μαρτυρία ότι ο Bill Gates έχει πολύ μεγάλη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να εμβολιάσει την και τον κάθε νοικοκύριο στο τελευταίο χωριό της Κύπρου για να ελέγχει την παραγωγή χαλουμιών ή άλλων προϊόντων εκεί πέρα μέσω του microchip, γιατί είναι πολλά τα οικονομικά συμφέροντα. Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο πιο σοβαρά τώρα. Τι εννοούμε με το microchip? Φαντάζομαι υπάρχουν δύο θεωρίες. Μία θεωρία λέει ότι θα μας δώσουν το εμβόλιο, αλλά δεν θα είναι το εμβόλιο, θα μας βάζουν microchip έτσι ώστε να μπορούν να μας ελέγχουν. Η άλλη θεωρία είναι ότι θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος και έχουν τον ιόν, έτσι ώστε θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα microchip να μπορούν να κατεβάζουν τα στοιχεία. Αυτός έχει ιόν, αυτός δεν έχει, για να μπορούν να μας ελέγχουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας ιός, σκοτώνει
έχει επηρεάσει τις ζωές μας και θα συνεχίσει να σκοτώνει. Ελπίζω να βρεθεί το εμβόλιο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και κανένα microchip δεν πρόκειται ούτε να μας βάλουν, ούτε έχει κανένας την ανάγκη να χρησιμοποιήσει microchip για να μας ελέγχουν. Αν δει κάποιος τα στοιχεία που μπορούν να συγκεντρώσουν. Να το καταλάβει ο κόσμος. Την έννοια μας έχει ο Bill Gates και ο Σόρος και ο κάθε ψώμα. Μα δεν έχουν και την ανάγκη, διότι με τα στοιχεία που μπορούν να συλλέξουν μέσω άλλων τρόπων, όπως είναι τα κινητά μας, όπως είναι άλλοι μεθόδοι, το ήδη κάνουν, συλλέγουν ήδη αυτές τις προφορίες. Δεν έχουν ανάγκη να μας βάλουν microchip. Με τη συνένεση. Όλα αυτά είναι ηλικιότητες. Λοιπόν, παιδιά, να περάσουμε στις ερωτήσεις, να τις δούμε, διότι είναι πάρα πολλές. Και εντάξει, είπαμε ότι θα τις διαβάσουμε. Να ξεκινήσουμε την πρώτη από τον φίλο Ζαχαρία, αναφέρεται στο θέμα των σχολείων. Λέει, στα σχολεία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τηρηθεί κανένα από τα μέτρα ασφαλείας. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο δεν έχει εικόνα της σχολικής πραγματικότητας, λέει ο φίλος Ζαχαρίας, ο οποίος είναι και δάσκαλος στο επάγγελμα, οπότε έχει και τη σημασία του να το λέει ένας δάσκαλος αυτό. Και δεν έτσι το σχόλιο, δεν ξέρω πώς θέλει να σχολιάσει επ' αυτού. Μιχάλη, ενδεχομένως εσύ που μίλησες και για το θέμα των σχολείων, θέλεις να σχολιάζεις αυτό που λέει ο Ζαχαρίας. Θα ήθελα να πω ότι είναι δύσκολο. Δεν πιστεύω ότι στη ζωή είναι τίποτα κατόρθωτο και ιδίως με τα σχολεία θα πρέπει καταρχάς οι δασκαλοί και οι καθηγητές να εκπαιδευτούν κατάλληλα πώς μπορούν να πάρθουν τα μέτρα. Θα πρέπει να κοιτάξουν τις τάξεις, πώς μπορεί να τις διαμορφώσουν έτσι ώστε να υπάρχει η απόσταση αναγκαστικά. Βέβαια αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα, διότι θα πρέπει να βάλει σε περισσότερο χώρο τον ίδιο αριθμό μαθητών. Και ίσως θα πρέπει να δούμε, αφού έρχεται κάπως το καλοκαίρι, να θέλουμε να κερδίσουμε κάποιο χρόνο, να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίσως έστω και εξωτερικοί χώροι, οι χώροι που κανονικά είναι για γυμναστική, για να μπορούν να διασπαρθούν όσο γίνεται οι μαθητές και να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Είναι δύσκολο όμως, πολύ δύσκολο. Θέμα της νοοτροπίας των παιδιών, διότι πόσο εύκολο είναι να υιοθετήσει, για παράδειγμα, ένα παιδί μέτρα ασφαλείας όταν είναι πρώτη τάξη του Δημοτικού ή Δευτέρα, που βασίζεται έτσι περισσότερο, είναι και ποιος είναι σημαντικά νόμος στους γονείς του, επακούσεις αυτά τα μέτρα. Δεν είναι πιο εκτεθειμένα αυτά τα παιδιά? Πιστεύω αυτή την ερώτηση είναι καλύτερα να την κάνει σε έναν παιδοψυχολόγο ή σε έναν δάσκαλο παρά σε έναν γιατρό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο δύσκολο, όμως φαντάζομαι οι δασκάλοι έχουν και τους τρόπους έτσι ώστε να εκπαιδεύσουν τα παιδιά. Ίσως πάρει λίγο χρόνο, αλλά να τα εκπαιδεύσουν ότι έτσι πρέπει να είναι. Συγγνώμη. Η εκπαίδευση πρώτα πρέπει να ξεκινά από το σπίτι. Έχει από το σπίτι. Και τότε είμαστε σε καραντίνα, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδιο. Και το επόμενο στάδιο είναι να βγούμε να πούμε σε μια κανονικότητα. Επομένως, πρέπει να δούμε αν έχω εγώ επιχείρηση, τι μπορώ να κάνω έτσι ώστε να εφαρμόζονται τα μέτρα, αλλά να συνεχίσω τη δουλειά μου. Αν είμαι δάσκαλος, αν έχω παιδί, να προσπαθήσω να εκπαιδευτώ ή και να εκπαιδεύσω σε άλλους στην οικογένειά μου. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι και θα ήταν καλό να είχα και την άποψη των άλλων δύο. Νομίζω τα παιδιά, όχι μόνο την αρρωσταίνουν βαριά, αλλά τουλάχιστον οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι δεν κολλούν και τόσο εύκολα ή μεταδίδουν τον ιό στους άλλους ανθρώπους τόσο εύκολα όσο νομίζαμε. Ναι, ήταν και ερώτηση αυτό που θίγεις, την είχε κάνει και ένας φίλος, Μιχάλη. Δεν ξέρω έτσι αν θέλουν να ανταποκριθούν από αυτό ο Ευγένιος και ο Χρήστος. Ναι, τα δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν πιο δύσκολα και υπάρχουν και κάποιες επιστημονικές εικασίες ακόμα για την ώρα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αρρωσταίνουν λιγότερο βαριά τα παιδιά γιατί ενδεχομένως η φλεγμονή που δημιουργείται στα παιδιά να είναι πιο δύσκολο να δημιουργηθεί. Και μιας και μιλάμε και για τα εμβόλια, να πω ότι υπάρχει μια δημοσίευση της περασμένης εβδομάδας που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Cambridge σε αρκετά μεγάλο αριθμό στην Αγγλία, που αναφέρει ότι παρατήρησαν ότι η έκβαση σε ασθενείς που είχαν εμβολιαστεί για το τριπλό εμβόλιο του MMR, η έκβαση ήταν καλύτερη. Νόσησαν λιγότερο, πέρασαν πολύ πιο ήπια να πω γενικότερα την ασθένεια, παρά σε αυτούς που δεν είχαν εμβολιαστεί για το MMR στο παρελθόν.
Και αυτό φαίνεται ότι υπήρχε μία προστασία ενδεχομένως, γιατί ένα από τα στελέχη που προστατεύει από τα αντισώματα που δημιουργεί αυτό το εμβόλιο για την ερυθρά παρουσίαζε μια μεγάλη ομοιότητα δομικά με τον κορονοϊό. Και ένας από τους λόγους που τα παιδιά θεωρούν ήδη, χωρίς αυτό θέλουμε περισσότερα δεδομένα, μην παρεξηγηθώ ότι θεωρώ αυτό το λόγο, ότι τα παιδιά περνούν πιο ήπια αυτή την κατάσταση. Και σε σχέση με ένα άλλο σχόλιο που έκανε στην αρχική του εισήγηση ο Μιχάλης, γιατί τα σχολεία και όχι η εκκλησία, γιατί το αντίστροφο. Ναι. Υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός λόγος. Τα παιδιά νοσούν πιο ήπια και είναι λιγότερο μεταδοτικά με αυτά τα δεδομένα που ξέρουμε. Ενώ στις εκκλησίες συχνάζουν άνθρωποι υψηλότερου κινδύνου, ομάδες ευάλωτου πληθυσμού. Mm-hmm. Και θα περάσει να φέρετε και να νοσήσουν. Ναι, Ευγένη, θέλεις να προσθέσεις κάτι να πω. Θέλω να αρπάξω την ευκαιρία να μιλήσω για το εμβόλιο συγκεκριμένα σε σχέση με τα παιδιά, ότι το εμβόλιο δεν προστατεύει μόνο αυτόν που έκανε το οποιοδήποτε εμβόλιο. Δεν προστατεύει μόνο αυτόν που έκανε το εμβόλιο. Προστατεύει και αυτόν που δεν έκανε το εμβόλιο. Είναι αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνονται πολλοί αντιεμβολιαστές, που βλέπω κάποιους, ευτυχώς ελάχιστους στο γιατρίο, οι οποίοι καμαρώνουν που δεν εμβολίασαν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους δεν έχουν αρρωστήσει ποτέ. Ναι, δεν έχουν αρρωστήσει επειδή όλα τα υπόλοιπα παιδιά έχουν εμβολιαστεί, έχουν ύψωση ένα φράγμα στην νόσο. Οπότε δεν υπάρχει νόσος για να αρρωστήσουν τα δικά τους τα παιδιά τα οποία είναι εμβολίαστα. Αυτό ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Το εμβόλιο προστατεύει και αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και ο κόσμος πρέπει να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, θα περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ ένα σχόλιο σε αυτόν. Επειδή όντως αρκετοί άνθρωποι, ευτυχώς δεν είναι πολλοί, πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι το μυστικό πίσω από τα εμβόλια. Εγώ σαν γιατρός θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Είναι από τα πιο ασφαλές ουσίες που χορηγούμε στους ασθενείς και πραγματικά σώζει ζωές. Όχι μόνο δεν θεραπεύει, αλλά προλαμβαίνει να μεταδοθεί μια ασθένεια ανάμεσα στον πληθυσμό. Και κάποιος αποφασίζει να μην εμβολιάσει το παιδί του στα εμβόλια όπως είναι το NMR, βάζει το παιδί του σε εξαιρετικά επικίνδυνο βαθμό αχρίαστα. Στις ευάλωτες ομάδες αυτό το πράγμα το βλέπουμε στην εποχή της γρίπης. Μάλιστα. Όταν έχεις τη γρίπη, την εποχική, τη γρίπη, όχι το κρυολόγημα, όχι το συνάχι, τη γρίπη. Όταν έχεις άτομα στον αναπνευστήρα με γρίπη, τότε εκεί καταλαβαίνεις την αξία του εμβολίου και της πρόληψης. Πρέπει να πάρει. Θα πρέπει έτσι λίγο να τα κωδικοποιήσουμε λίγο, διότι υπάρχουν και πολλά να πάνε τα ερωτήματα. Χρήστο, πολύ σύντομα, έτσι, αν θέλετε να προσθέσει. Πέντε λέξεις. Το εμβόλιο είναι η πιο φτηνή παρέμβαση για να εξοικονομήσει στη δημόσια υγεία. Αν ένα εμβόλιο της γρίπης που στοιχίζει 10 ευρώ δεν γίνει και καταλήξει στην εντατική που αναφέρει ο Ευγένιος τώρα, πόσο είναι το κόστος στο σύστημα υγείας για μια ημερήσια περίθαλψη στην εντατική και να το επεκτείνουμε αν έχουμε εμβόλιο και προστατευτεί η κοινότητα, δεν θα χρειαστεί άλλο lockdown. Μάλιστα, πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι δεν κρύβουμε τίποτα. Δεν υπάρχουν ασθενείς που κάνουν εμβόλιο, νοσούν και τους κρύβουμε. Τα εμβόλια είναι εντελώς ασφαλής. Είναι πάρα πολύ ασφαλής. Λοιπόν, έχουμε ακόμη 20 λεπτά, 10 και 45 στηρίζω λήξη, οπότε δεν θέλω να δικήσω και τους φίλους. Θα διαβάσω κάποια ερωτήματα. Κρατήστε αν μπορείτε κάποιες σημειώσεις να σχολιάσουμε. Δεχομένως κάποια ερωτήματα έτσι παντρεύονται και μεταξύ τους. Η φίλη Έλενα λέει, νομίζετε ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου, μήπως τελικά τα σταριστικά της θνητότητας είναι όπως της κοινής γρίπης. Ο Μιχάλης, πάνω στο ίδιο θέμα, Μιχάλης Ηρακλέους, ο δείκτης θνητότητας για όλες τις αιτίες θανάτου. Άλλοι λένε ότι ανέβηκε σιτά την περίοδο έξαρσης σε κάθε χώρα. Άλλοι λένε ότι δεν άλλαξε κάτι. Τελικά, τι ισχύει, θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη επίσημη θέση, λέει, στον ιατρικό κόσμο και στα Υπουργεία πάνω σε αυτό το θέμα. Εδώ, ο φίλος ο Γιώργος λέει, ακολουθώ 2 με 3 γιατρούς στο YouTube και κάποιες λεπτομέρειες για τον ιό
με τρομάζουν, ειδικά τα περί blood clotting, λέει ο φίλος εδώ. Ο Ιάκωβος λέει τι συμπτώματα θα πρέπει να παρουσιάσει ένα επιβεβαιωμένο θετικό περιστατικό με ήπια συμπτώματα, το οποίο απομονώθηκε στο σπίτι του, ώστε να πρέπει πλέον να ανανοσηλευτεί. Απαντήστε αυτά, σχολιάστε αυτά και θα πάμε στη συνέχεια και στα υπόλοιπα. Μιχάλη, να ξεκινήσουμε από σένα. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που λένε οι φίλοι. Ένα σχόλιο είναι, έχω κοιτάξει για αυτόν συγκεκριμένα και βλέποντας τα στατιστικά του excess mortality, πόσοι δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι πέθαιναν, αν κάποιος το δει περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει παρουσιαστεί αυτό το excess mortality, το spike, δηλαδή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα περιστατικά το πρώτο μισό του καλοκαιριού, της άνοιξης του 2020, στις χώρες που ήδη έχουν μεγάλο πρόβλημα με κορονοϊό, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ενώ σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, η Αυστρία, η Δανία, η Φιλανδία, δεν έχουν παρουσιαστεί αυτά τα αυξημένα κρούσματα. Επομένως, ο κορονοϊός είναι... Αρκετοί από αυτούς τους, οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους συνδέονται άμεσα με τον κορονοϊό. Και ο κορονοϊός έχει δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι η μεγάλη μεταδοτικότητα που έχει και το δεύτερο είναι ότι έχει πολλαπλάσια θνησιμότητα με βάση την εποχή την κρίπη. Επομένως, όποιος λέει ότι ο κορονοϊός είναι απλά ένα κλον κρυολόγημα, δυστυχώς λανθάνεται. Μακάρι να ήταν έτσι η περίπτωση. Δεν θα χρειαζόταν να πάρουμε κανένα μέτρο και όλα θα ήταν μια χαρά. Αλλά δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Έχουμε πάρει τόσα μέτρα και ακόμα ο κόσμος συνεχίζει να πεθαίνει. Δεν το βλέπετε αυτό στην Κύπρο. Είναι δύσκολο να το αντιληφθείς όταν δεν το ζεις, αλλά εμείς εδώ το βλέπουμε. Έχουμε συναδέλφους που πεθαίνουν. Κάθε μέρα πεθαίνουν από 600 μέχρι 1.000 ανθρώπους σχεδόν στη Μεγάλη Βρετανία τον τελευταίο μήνα. Έχουν πεθάνει 30.000 ανθρώποι μέσα σε 6 εβδομάδες. Ναι, είναι αυτό που λέμε, πρέπει να αντιληφθούμε. Ότι και με την κοινή γρήπη πεθαίνουν. Αυτό είναι το επιχείρημα κάποιων. Ότι και με την κοινή γρήπη πεθαίνουν περισσότεροι και δεν το κάνουμε θέμα. Αυτό λένε. Με την κοινή γρήπη, ναι, που το κοίταξα, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δίνουν έναν αίσθημα μεταξύ 300 με 600.000 που πεθαίνουν το παγκόσμιο κάθε χρόνο. Το τι περίπου είναι η θνησιμότητα στην Αμερική που έχει σχετικά έναν εξελιγμένο σύστημα υγείας είναι 0,1%. Αν τώρα δούμε τι συμβαίνει με τον κορονοϊό και με τα τόσα μέτρα που έχουν πάρθει, σε κάποιες χώρες βλέπεις ότι αν δεν έμπαιναν και εκείνες σε lockdown, αυτόν θα ξεπερνόταν πολύ εύκολα, πολύ σύντομα. Και μιλούμε για θνησιμότητα 0,1% όλων των χρόνων. Τώρα έχουμε μόλις 6 εβδομάδες. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει το καλοκαίρι, αν θα συνεχίσει ο φθινόπωρο, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος. Τώρα όμως, Μιχάλη, κακώς δεν γίνεται θέμα για τη γρήπη, επειδή η γρήπη σκοτώνει. Το ότι δεν γίνεται ο τόρος που πρέπει να γίνεται και οφείλεται να γίνεται για τη γρήπη, αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, επειδή έχουμε η γρήπη πριν 100 χρόνια, εμείς το γνωρίζουμε, το μάθει ο κόσμος, σκότωσε 20 με 50 εκατομμύρια κόσμο η ισπανική γρήπη πριν 100 χρόνια. Η γρήπη δεν είναι άλλο και ο κόσμος μπερδεύει τη γρήπη με το συνάχι, με το κρυολόγημα. Η γρήπη σκοτώνει, η γρήπη υπάρχει. Δεν πρέπει να παραμελούμε τη γρήπη. Ότι ο κορονοϊός σκοτώνει είναι κάτι διαφορετικό. Όπως είπε ο Χρήστος, πολύ σωστά ήρθε για να μην. Αλλά η γρήπη υπάρχει και είναι μαζί μας και δεν πρέπει να παραμελούμε τη γρήπη λόγω του κορονοϊού. Λοιπόν, Χρήστο, υπάρχει εμβόλιο για την γρήπη. Υπάρχει εμβόλιο για την γρήπη, αλλά όπως όλα τα εμβόλια δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Γι' αυτό αλλά συστήνουμε στον κόσμο να το κάνει το εμβόλιο. Δεν είναι. Εννοείται. Ναι, και πρέπει και τώρα με τον κορονοϊό είναι ακόμη ένας περισσότερος λόγος για να εμβολιαστεί ο κόσμος με τη γρήπη. Οπότε στο επόμενο κύμα, αν έρθει, όταν έρθει, να ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι εμβολιασμένος με τη γρήπη, άρα κατά κάποιο τρόπο είναι προστατευμένος, οπότε να ξέρουμε τι έχω να κάνω. Δηλαδή, ήταν περιστατικά που είχαν και γρήπη και κορονοϊό. Mm-hmm. Αλλά οπότε δεν πρέπει να παραπέλουμε το ένα για χάρη του άλλου. Χρήστο, θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτά, να περάσουμε στις επόμενες ερωτήσεις.
Συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα και γρήπη, οπωσδήποτε αυτό που με βγαίνει ως είναι πολύ σωστό, γρήπη δεν είναι το απλό συνάχη. Όποιος νοσήσει από γρήπη δεν το ξεχνά. Και ο ιός αυτός, τα επιδημιολογικά του δεδομένα θα τα μάθουμε όταν κάνει κάποιους κύκλους κάποιων χρόνων και εκτός πανδημίας φυσικά, για να δούμε τα πραγματικά του δεδομένα. Το ότι είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση για την οποία πρώτη φορά εκτίθεται ο άνθρωπος, δεν υπάρχει προετοιμασία στον οργανισμό, δεν υπάρχουν αντισώματα, δεν υπάρχει άμυνα, αυτό δεν πρέπει να το αμφισβητήσει κανένας. Αν οποιοδήποτε αμφισβητεί ότι είναι σοβαρό, ας δοκιμάσει ένα κουταλάκι κορονοϊού και θα καταλάβει. Κάτι το οποίο δεν αναφέραμε το είπες Χριστό, αλλά να το δώσουμε λίγη σημασία παραπάνω, είναι ότι το πρόβλημα το οποίο είχαμε και μπήκαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, ότι ήμασταν όλοι δυνητικά επίνωση. Όλοι μπορούσαμε να αρρωστήσουμε, επειδή κανείς από εμάς δεν είχε αντισώματα για αυτό το πράγμα το οποίο είναι καινούριο. Για τη γρήπη που υπάρχει τόσα χρόνια, κάποιοι από εμάς έχουν αντισώματα, είτε με είτε χωρίς εμβόλιο, αλλά για αυτό το πράγμα κανείς δεν είχε αντισώματα. Και αυτό το οποίο συνέβηκε είναι ότι είτε ποσοστό θνητότητας, είτε 0,1, είτε 1, είτε 2, ότι τα ποσοστά θνητότητας έχουν σχέση με την αντιμετώπιση. Οπότε, όπως ανάφερε ο Μιχάλης εντελώς στην αρχή για το Ηνωμένο Βασίλειο, αν όλοι αρρωστούσαμε, εμείς οι 5 που συζητούμε, 4 που συζητούμε τώρα εδώ, μπορεί οι 4 να ζούσαμε, αλλά θα ζούσαμε πότε? Αν είχαμε κρεβάτι να νοσηλευτούμε, αν είχαμε γιατρό να μας δει, αν είχαμε μεθ να μας περιθάλψει. Αν οι μεθ ήταν γεμάτες από όλους εμάς, από τα παιδιά μας, από τους γονείς μας, από τους αδερφούς μας, και εμείς δεν είχαμε κρεβάτι να νοσηλευτούμε, τότε και εμείς που θα μπορούσαμε να ζήσουμε θα είχαμε πεθάνει, όχι τόσο από την νόσο, ναι, αλλά λόγω έλλειψης ανεπάρχειας του οποιοδήποτε συστήματος, του καλύτερου συστήματος να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών ταυτόχρονα. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι ο λόγος που μπήκαμε στο lockdown, αυτό είναι ο λόγος που κλειστήκαμε σπίτι. Να αρρωστήσουμε όσοι θα αρρωστήσουμε, αλλά αρρωστήσουμε με σειρά. Λίγοι-λίγοι για να μπορούν να μας περιθάψουν, να μαζευτεί γνώση, για να μπορεί να γίνει μια αντιμετώπιση και να έχουμε κρεβάτι να νοσηλευτούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είμαστε όλοι δυνητικά επίνωση. Κανείς δεν είχε αντισώματα όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, το τελευταίο σκέλος ερώτησης που είπες, Σωκράτη, προηγουμένως, πότε κάποιος πρέπει να νοσηλευτεί, αυτό είναι το πρόβλημα. Στην αρχή, επειδή δεν, αυτό το πράγμα ήταν άγνωστο, χάθηκε κόσμος δυστυχώς, όπως μια νέα κοπέλα στην Ελλάδα, η οποία πέθανε τελευταία στιγμή στο σπίτι, μια μητέρα παιδιών, επειδή όλοι είχαν πει ότι είναι μια γρήπη. Όλοι είχαν πει μείνε σπίτι με παρακεταμόλη, με πανατόλ για να σου περάσει μέχρι να πέσει ο πυρετός. Εκεί χάσαμε κόσμο. Εντάξει. Λοιπόν, ευτυχώς στην Κύπρο, εξ όσο γνωρίζω, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ίσως ένα ερωτηματικό για ένα περιστατικό το οποίο δεν ήθελα να το αναφέρουμε. Χάσαμε κόσμο. Χάσαμε ενώ σαν ιατρική κοινότητα, σαν γιατροί ανά το παγκόσμιο. Όχι στην Κύπρο, όχι στη Λεμεσό. Επειδή αυτό το πράγμα προσβάλλει τους πνεύμονες, κάνει πνευμονία. Κάνει υποξία. Ρίχνει το οξυγόνο από αυτό το οποίο είναι το οποίο τελικά οδηγεί στο θάνατο. Κάποιος ο οποίος ήταν σε καραντίνα, κάποιος ο οποίος ήταν περιορισμένος στο σπίτι και καθόταν στην τηλεόραση του, δεν αντιλαμβανόταν ότι δεν ανάπνεε καλά. Δεν αντιλαμβανόταν την κόπωση, δεν αντιλαμβανόταν κάτι, δεν δούλευε καλά. Και το αντιλαμβανόταν δυστυχώς στα τελευταία στάδια που ήταν ήδη βαριά και ήταν οι λεγόμενοι βαριά νοσούντες. Και αυτά τα άτομα τα οποία τα έχει επισημαίνει πολύ σωστά ο συνάδελφος ο Χάρης Αρμέφτης σε διάφορα άθρα του, σε διάφορες παρεμβάσεις που μπόρεσε να κάνει, είναι ότι το να είμαι σπίτι είναι ένα πράγμα. Το να είμαι σπίτι χωρίς ιατρική παρακολούθηση και χωρίς επικοινωνία είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, αυτοί που νοσούσαν και ήταν σε καραντίνα, εντάξει, έπρεπε και είχαν και θα έπρεπε να είχαν επικοινωνία με νοσηλευτή, με γιατρό, με ιατρικό πάροχο καθημερινά. Με συμπτώματα με τερματολόγια, επειδή διακρίνει ο γιατρός είτε από το τηλέφωνο είτε να τον δει, με την κατάλληλη ενδυμασία βέβαια, εντάξει, πότε θα πρέπει να νοσηλευτεί, επειδή ίδιοι δεν το καταλάβαιναν πότε θα έπρεπε να πάνε σε κάποιο ιατρικό κέντρο. Και στην Αγγλία έχει θανάτους και στην Ελλάδα έχει θανάτους τέτοιους. Και όταν πέσει το οξυγόνο για κάπου να χρειάζεται νοσηλεία, δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Συγγνώμη. Και όταν πέσει το οξυγόνο σε επίπεδα που να χρειάζεται νοσηλεία, ενδεχομένως να μην το κατανοήσει κάποιος. Τόσο εύκολα. Ναι. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Είσαι σπίτι, γίνεσαι πολύ βαριά και δεν το αντιλαμβάνεσαι. Οπότε πεθαίνεις σπίτι ή μέχρι να ζητήσεις ιατρική βοήθεια είναι πάρα πολύ αργά. Η οδηγία του μήνες σπίτι να σου περάσει ήταν λάθος. Και είναι αυτό το οποίο ανάφερε σε άρθρο του πνευμονολόγου, ο Χάρης Αρμέφτης, αυτό το πράγμα. Για να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών. Όπως επίσης, ένα άλλο σχόλιο, το οποίο στην αρχή, εντάξει, το μαθαίνουμε, το βλέπουμε,
Ο Άδωνης κόλλησε στην Πάφο ενώ έκανε βροχοσκόπηση σε κρούσμα κορονοϊού επειδή δεν είχε την κατάλληλη ενδυμασία. Γι' αυτό κόλλησε. Περίου, έτσι, για τον Άδωνη. Το συνάδελφο λόγο που νόσησε και νόσησε, δεν είχε την κατάλληλη ενδυμασία, την προστατευτική στολή. Οι υπόλοιποι, ευτυχώς για μας, δυστυχώς για τον Άδωνη, μάθαμε από τον Άδωνη, έγινε κινητοποίηση, είχαμε κάποιες διαμάχες είτε με το Υπουργείο είτε με το ΕΠΙΚΙ, με τον ΕΚΙΠΗ, για να έχουμε την προμήθεια που θα έπρεπε να είχαμε εξ αρχής για αυτό το πράγμα. Μαθαίνουμε. Trial and error. Αυτό είναι δυστυχώς. Σίγουρα. Λοιπόν, να περάσουμε στις επόμενες ερωτήσεις, παιδιά, διότι είναι πάρα πολλές και δεν θέλω να δικήσω και έχει και πολύ καλές ερωτήσεις. Η φίλη Έλενα πιάνει η άποψη. Άρα σας... να απαντούμε μονολεκτικά για να προλάβουμε. Να μην συζητούμε. Να απαντήσουμε έτσι, να τα κωδικοποιήσουμε έτσι. Απαντήστε λίγο δημοσιογραφικά αντί ιατρικά. Δεν ξέρω έτσι για τους άλλους, αλλά εγώ πιστεύω ότι αφού είναι διαδικτυακή συζήτηση, δεν έχει άλλη ρεκούμπη μετά, ας το προχωρήσουμε, τουλάχιστον αν έχετε τον χρόνο. Φαντάζομαι οι ακροατές είναι... Λοιπόν, να περάσουμε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για το ενδεχόμενο μόνιμων βλαβών στο ανθρώπινο σώμα, ρωτάει η φίλη η Έλενα. Ο Πάνος θα δούμε και θα μάθουμε. Ο Πάνος Μαρκουλής λέει, πώς θα εντοπιστεί έγκαιρα δεύτερο κύμα κρουσμάτων. Νομίζω ότι η λέξη κρουσμάτων είναι λάθος, το σωστό πρέπει να είναι εδώ περιστατικών, αν μιλούμε τη σωστή ελληνική, όχι κρούσματα, στην Κύπρο. Εάν το επίπεδο, λέει, random sampling είναι κατώτερο του 0,5 με 1% του γενικού πληθυσμού ανά ημέρα. Μπορείς να σχολιάσεις αυτά τα green cliché, ρε παιδιά, δεν τα πολύ καταλάβω. Γράφεται ελληνικά την μέθοδο της Μοντέρνας με mRNA, λέει, που λέγεται θα αποφέρει μερίσματα στην κοινωνία για πιο γρήγορο εμβόλιο. Λέει ο φίλος, έχεις πολύ μεγάλο fan club, κύριε Μεταξά, έχεις πολλά μπράβο έτσι, από διάφορους που βλέπω εδώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ενδεχομένως το ΓΕΣΥ να μην βοήθησε, λέει η φίλη Χριστιανά Μιχαήλ, την πρώτη γραμμή ενάντια στον κορονοϊό όσον αφορά την επάνδρωση, τη στελέχωση, παιδιά, έχει και γυναίκες, δεν είναι η επάνδρωση. Θα μιλάμε σωστά. Ναι, των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Όμως συνέβαλε με την οργάνωση των φαρμακείων και την διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς με κορονοϊό. Επίσης διατέθηκαν, λέει, οι προσωπικοί ιατροί για αποσυμφόρηση του 14-20, λέει εδώ η φίλη. Κύριε Μεταξά, λέει ο Νικόλας εδώ, η νικοτίνη, σύμφωνα με Φαρσαλίνος, λέει, 34-2020, ίσως διευκολύνει την νόσο επειδή προκαλεί υπερέκφραση των υποδοχέων με τους οποίους φαίνεται να μην έχει άμεση σχέση ο ιός. Ποια είναι η άποψή σας σε αυτό? Είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε. Θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό το πράγμα για να έχουμε δεδομένα, για να δούμε. Έχουμε... Είμαστε detective. Αυτό το λέω και στο γιατρείο. Οι γιατροί είμαστε detective. Μαζεύουμε στοιχεία, κάνουμε υποθέσεις και περιμένουμε τα δεδομένα για να επαληθεύσουμε ή να απορρίψουμε μια υπόθεση. Οπότε, για οποιαδήποτε. Σίγουρα το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε και να το ξαναλέμε. Τη σχέση του καπνίσματος με τον κορονοϊό συγκεκριμένα θα πρέπει να περιμένουμε για να το μάθουμε. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό? Όπως από την άλλη, για το κάπνισμα δεν θα ήθελα ένας χαπίτης χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια ή με εμφύσιμα να μ' αρρωστήσει με κορονοϊό, το οποίο είναι νόσος λόγω του καπνίσματος και μόνο, η χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια. Δηλαδή να έχω κατεστραμμένους πνευμόνες λόγω του τσιγάρου και να αρπάξω κορονοϊό, εντάξει, αυτό δεν θα το ήθελα σε κανένα. Έλα Μιχάλη, συνέχισε. Το τι θα ήθελα να πω είναι, αν κάποιος καπνίζει μετά πολλά τα χρόνια, θα προκληθεί πρόβλημα στους πνεύμονες και θα προκληθεί και πρόβλημα στο καρδιολογικό σύστημα. Επομένως, αν πιάσεις κορονοϊό, είναι πιο δύσκολο για αυτόν τον οργανισμό να μπορεί να αντεπεξέλθει το βάρος το οποίο θα βάλει στον οργανισμό ο κορονοϊός. Επομένως, είναι πιο εύκολο να πεθάνεις από τον κορονοϊό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το κάπνισμα. Δεν προκαλεί παράλυση των σύλια που φιλτράρουν όλα τα μικρόβια συμπεριλαμβανομένων και των ιών. Επομένως είναι πιο εύκολο αν μπει στον οργανισμό σου. Απλά μη επιστημονικά καταστρέφει τους πνεύμονες. Μήπως, παιδιά, και ρωτώ αυτό. Αυτοί που πεθαίνουν είναι περισσότεροι καπνιστές, αλλά τα περιστατικά είναι περισσότερα μη καπνιστές. Ίσως να ισχύει αυτό.
σε αυτούς αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε να δούμε, να βγουν επίσημες σταριστικές, επίσημες μελέτες, γιατί όπως βλέπουμε διάφορες χώρες αναθεωρούν σταριστικά. Με βάση αυτά σήμερα, μέχρι σήμερα, έχουμε κάποιες ενδείξεις από αυτού. Αυτούς, Μιχάλη, ενδεχομένως εσύ στο Λονδίνο να γνωρίζεις κάτι τέτοιο. Για ποιον πράγμα συγκεκριμένα. Αν από αυτούς που έχουν αποβιώσει από κορονοϊό ή από ή με κορονοϊό, ήταν καπνιστές οι περισσότεροι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν όμως οι περισσότεροι που έχουν αποβιώσει είναι μεγάλη σε ηλικία, τότε αυτοί συνήθως δεν καπνίζουν και τόσο όσο είναι οι πιο νεαρές ηλικίες. Mm-hmm. Επομένως κάποιος ο οποίος είναι 70-80 χρονών που θα πεθάνει από κορονοϊό, συνήθως δεν καπνίζουν. Ή κάπνιζαν και σταμάτησαν. Ένα άτομο με καρδιακή ανεπάρχεια, με νεφρική ανεπάρχεια, με λευχαιμία, με καρκίνο, αυτοί συνήθως έχουν σταματήσει να καπνίζουν και να κάπνιζαν ούτως ή άλλως. Λοιπόν, Χρήστο, καθένα προσέσεις. Είναι δύο, σε όλη αυτή την κουβέντα τέθηκαν δύο θέματα. Το θέμα του καπνίσματος και το θέμα της νικοτίνης, που είναι δύο, τουλάχιστον φαρμακευτικά, εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστά θέματα. Η νικοτίνη σαν ουσία από μόνη της, αν μπορεί να δράσει είτε στο γυαλί είτε με κάποιο τρόπο άλλο για να μειώσει τον ιό, και το κάπνισμα από την άλλη, που μαζί με την νικοτίνη μπαίνουν και ένα σωρό εκατοντάδες άλλες ουσίες που υποβαρύνουν τον πνεύμονα. Άρα σε καμία περίπτωση ένας καπνιστής δεν επωφελείται να προστατευτεί από τον κορονοϊό, αλλά είναι πιο πιθανό να καταλήξει σε μια χειρότερη κατάσταση. Τώρα η νικοτίνη από μόνη της, υπήρχε μια μικρή μελέτη πριν μερικές μέρες που ανέφερε στη Γαλλία ότι σε κάποιους που χρησιμοποιούσαν νικοτίνη και δεν αναφέρει αν ήταν καπνιστές, αν έπαιρναν νικοτίνη με τσίχλες, αν έπαιρναν νικοτίνη με πάτσες, είδαν ότι ανάρρωσαν κάπως λιγότερο, αλλά ήταν ένας πολύ μικρός αριθμός. Φαρμακολογικά όμως, μηχανιστικά, και έγινε και μια αναφορά προηγουμένως από ένα ερώτημα, η νικοτίνη ξέρουμε ότι αυξάνει τις πύλες εισόδου του ιού, τον AC υποδοχέα. Άρα μπορεί να έχουμε ένα τρόπο να καθαρίζει ο ιός μέσα στον οργανισμό, αλλά μπορεί να έχουμε και ένα άλλο τρόπο που δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε στοιχεία, να μπαίνει πιο εύκολα ο ιός μέσα στα κύτταρα. Είναι τέρα incógnita. Χρειάζεται πολλή μελέτη για να μάθουμε αυτά τα δεδομένα, και ο κάθε επιστήμονας μπορεί να θέλει και την επιστημονική του ιστεροφημία, τέλος πάντων, να δημοσιεύσει κάτι που να είναι πιο εντυπωσιακό σε αυτή την κατάσταση ειδικά. Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες τα πράγματα που δημοσιεύονται κάθε μέρα. Αν τα πιάναμε ένα-ένα για κάθε ουσία που κυκλοφορεί, τότε θα μπαίναμε σε κάποια άλλα μονοπάτια που δεν θέλω καν να τα σκέφτομαι. Λοιπόν, να περάσουμε στα επόμενα ερωτήματα, παρεμβάσεις, σχόλια που γίνονται εδώ στον τοίχο της σελίδας μας. Η Ράνια λέει, τραγικό το ζήτημα της ελλιπούς στελέχωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων που ανέδειξε ο δόκτωρ Μεταξάς. Ελπίζω αυτή η πανδημία, λέει, να οδηγήσει σε ουσιαστική ενίσχυση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και όλων των κοινωνικών αγαθών, δημόσια παιδεία, κράτος πρόνοιας, λέει η Ράνια. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί να λειτουργήσει το εμβόλιο όταν βρεθεί? Εντάξει, το απαντήσαμε στο πρώτο σκέλος, μίλησε εσύ Χρήστο επ' αυτού, πρωτά ο φίλος ο Πάνης. Κύριε Πέτρου, ευχαριστούμε για τις απόψεις σας επί των φαρμάκων. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι κάποιοι ισχυρίζονται πως αυτός ο γλωσσοδέτης, δεν το βρίσκω, Ρεμτεσιβίρι, το είπα, δεν έχει όντως αποτέλεσμα ενάντια στον κορονοϊό, λέει η φίλη. Ο Ιάκωβος λέει, ποιο είδος μάσκας συστήνεται για χρήση από τον γενικό ο πληθυσμό κατά τις καθημερινές ενασχολήσεις? Να σχολιάσω λίγο τη Ρεμδεσιβίρη πριν πάμε παρακάτω. Η Ρεμδεσιβίρη πήρε μια άδεια για να χρησιμοποιείται, όπως είπα, σε έκτακτη ανάγκη στις ΗΠΑ, και το αποτέλεσμα που είχαν δείξει οι κλινικές μελέτες, και στηρίχτηκαν μόνο σε δύο κλινικές μελέτες, και αυτό ήταν ένα παράξενο γεγονός, ότι οι ασθενείς που ήταν σε βαριά νόσο βγαίνουν από το νοσοκομείο 4 μέρες νωρίτερα από ό,τι ασθενείς που δεν έπαιρναν τη Ρεμδεσιβίρη και επιστρέφουν στο σπίτι τους. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν δημοσιεύτηκαν άλλα στοιχεία αν βελτιώνεται η αναπνευστική τους λειτουργία ή ποια είναι η άλλη ζημιά που υπάρχουν πάνω στα όργανα. Και σίγουρα είναι μια πολύ παραγωγική κατάσταση και παίρνει και άλλα φάρμακα. Και δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία σε αυτό το οποίο ενδεχομένως είναι και πιο κρίσιμο, αν η Ρεμδεσιβίρη
που είναι μεν το πρώτο αντιοικό που έχουμε κάποια δεδομένα και εδώ, αυτό πράγμα το κρατήσουμε, αυτό το θετικό, αν η Remdesivir είναι χρήσιμη σε πρώιμες καταστάσεις της νόσου με το που εμφανίζονται τα συμπτώματα και αν κάποιος θα πάρει Remdesivir για να φτάσει σε μια κατάσταση που να μην χρειαστεί να νοσηλευτεί και να νοσήσει βαριά. Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση προς τον κύριο Μεταξά. Θεωρεί απαραίτητη τη χρήση της μάσκας σε υπαλλήλους γραφείων. Είναι η ερώτηση και ποια είναι η άποψη σας, λέει, η φίλη Μίριαν, για τις ρούχινες μάσκες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναδεικνύεται τώρα τελευταία. Το θέμα της μάσκας, από ποιους, ποια μάσκα, πότε και από ποιον και γιατί. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει γενικά με τις υιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως είναι ο κορονοϊός, είναι οι ασυμπτωματικοί φορείς του ιού, οι οποίοι μπορεί να μεταδώσουν την νόσο με τα σταγονίδια, είτε με το βήχα, είτε με το φτάρνισμα, είτε με το μιλία σε κάποιους άλλους. Οπότε το να έχει κάποιος και να το ξέρει και να έχει πυρετό και να το ξέρει ένα πράγμα, κάποιος ο οποίος το έχει και δεν το ξέρει, όπως συμβαίνει με τα παιδιά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Οπότε η χρήση της μάσκας, ενώ στην αρχή υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία, διχογνωμία μεταξύ ειδικών Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, των επιστημόνων στην Αμερική που πρώτοι ανακοίνησαν το θέμα της χρήσης μάσκας, όπως και στην Ελλάδα στην αρχή είχαν πει ότι μη φοράτε μάσκες, τώρα λένε να φοράνε μάσκες, είναι ότι είναι φραγμός. Ό,τι μάσκα και να βάζω είναι φραγμός. Αυτή τη στιγμή που η μάσκα είναι φραγμός, προστατεύει. Κάποιες προστατεύουν περισσότερο, κάποιες λιγότερο, κάποιες το ένα, κάποιες το άλλο, αλλά προστατεύει. Γι' αυτό και τουλάχιστον οι οδηγίες είναι ότι ο κόσμος, οι συστάσεις, οδηγίες στην Ελλάδα έχουν βάλει και έχουν βάλει και πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας σε υπαλλήλους καταστημάτων. Είναι ότι εφόσον είναι φραγμός, για να προστατεύσω, αν μην τι άλλο, τους άλλους, όχι τον εαυτό μου, τους άλλους, αν εγώ είμαι ασυμπτωματικός φορείς, καλό κάνει. Άρα καλό να τη χρησιμοποιώ. Το ποιο είδος μάσκας εξαρτάται ποιος είμαι. Τώρα το παράδοξο το οποίο υπάρχει, εντάξει, και σε Ελλάδα και σε Κύπρο, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, να μας πει ο Μιχάλης για Αγγλία, είναι ότι υποχρεώνονται οι υπάλληλοι των καταστημάτων να φοράνε μάσκα, αλλά δεν υποχρεώνεται ο πελάτης να φοράει μάσκα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Γιατί είναι υποχρεώνω τον υπάλληλο και όχι και τον πελάτη. Είναι, υπάρχουν οι μάσκες οι χειρουργικές που είναι οι ευρέως χρησιμοποιούμενες, υπάρχουν οι φασμάτινες μάσκες που μάλιστα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει οδηγίες για το πώς να κατασκευάσει ο δικός του ο καθένας μόνο σε τη δικιά του υφασμάτινη μάσκα και υπάρχουν και οι άλλες οι μάσκες, οι λεγόμενες FFP3, FFP2, αυτές που χρησιμοποιούσαμε στα κρούσματα του κορονοϊού, το οποίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Για τον κόσμο έξω χρησιμοποιείται μια απλή μάσκα, υφασμάτινη μάσκα, ακόμη και το κασκόλ είναι καλύτερο από το τίποτα. Μάλιστα. Τώρα για αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των μεγάλων επιστημόνων λοιμοξιολόγων, αλλά το παγκόσμιο αντιλαμβάνεστε δεν είναι κάτι το οποίο εμείς εδώ μπορούμε να απαντήσουμε στο 100%. Αλλά η χρήση μάσκας βοηθάει, φαίνεται να βοηθάει, είναι φραγμός, καλό να χρησιμοποιείται, καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Να δώσω την ευκαιρία στον Μιχάλη αυτή. Μιχάλη, ρωτάει ο φίλος ο Νικόλας, με τόσο μικρό δείγμα, πάλι βλέπω κρουσμάτων, περιστατικών είπαμε παιδιά, σε Ελλάδα και Κύπρο, μπορούμε να μιλάμε για αποτέλεσμα της ανοσίας της αγέλης, λέει ο φίλος. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν πολλά κρούσματα, διότι έχουν πάρθει μέτρα. Επομένως, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του κορονοϊού. Απλά στην επιδημιολογική καμπύλη, δεν έχει μείνει ακόμη στην αρχή. Δηλαδή, λίγος κόσμος τον έχει πιάσει. Επομένως, αν ξεφύγουμε και αρχίσουν πάλι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να μην παίρνονται μέτρα, τότε απλά καθυστερήσατε για 2-3 μήνες. Τότε συνέβη όπως συνέβη και εδώ στην Αγγλία. Το ερώτημα που πρέπει να συμβεί είναι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε σε μια χώρα όπως την Κύπρο και την Ελλάδα τα κρούσματα στο μηδέν, ή να τα κρατήσουμε σε τόσο χαμηλό επίπεδο, έτσι ώστε με την περίοδο μηνών να νοσήσει ένα ποσοστό, να πιάσει ένα ποσοστό του πληθυσμού κάποια ανοσία, αλλά να μην είναι όλοι μαζί. Είναι αυτό το flattening the curve. Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση. Παίζει πολύ η βιταμίνη C
Κεντέ, ισχύει ή όχι, λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Πού βασίζεται η άποψη ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα του ιού το φθινόπωρο, λέει η Μίρια. Η Ράνια λέει τελικά τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό ή όχι. Τι λένε τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα. Εντάξει, το θέμα της χαλάρωσης, το μέτρο για το πλήρες άνοιγμα των δημοτικών, το σχολιάσαμε στο πρώτο μέρος. Απλώς ρωτάτε οι φίλοι αν αυτή η αλλαγή πλεύσης εδράζεται σε επιστημονικά δεδομένα ή σε πιέσεις από οικονομικούς κυρίως κύκλους. Νομίζω απαντήθηκε αυτό. Ο Νικόλας λέει, ο εκλεγμένος πλανητάρχης, παιδιά, ο πρόεδρος τον είπα, μας είπε να χορηγηθούμε χλωρίνη, λέει εδώ ο Νικόλας. Ο Γιάννης λέει... Το ίδιο έκανε και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που τους έβαζαν ενέσεις φαινόλης, που είναι και αυτό αντισηπτικό. Παρακάτω. Ο Γιάννης λέει τα φάρμακα θα είναι στοχευμένα στον SARS-CoV-2. Ελέγχεται η χρησιμότητά τους και για άλλους κορονοϊούς. Ζητούμενο είναι σε αυτή τη φάση για το SARS-CoV-2. Υπάρχουν και κλινικά δεδομένα και για άλλους ιούς. Η εμπειρία του SARS και του MERS είναι χρήσιμη. Λέει το γεγονός ότι δεν βγήκε, πέτυχε ποτέ το εμβόλιο για το SARS-1 δεν είναι κάπως ανησυχητικό. Είναι χρήσιμη γνώση, είναι χρήσιμη γνώση που βοηθά σε αυτή τη φάση τώρα. Mm-hmm. Και είναι η γνώμη σας για τους νομπελίστες όπως ο Λουκ Μοντανιέρ που όταν γυρνάνε λέει, φαίνεται να τα χάνουν. Να συζητήσετε το θέμα λέει, με την καταγραφή των θανάτων από το οποίο έχουν καταπιαστεί τώρα τελευταία οι συνωμοσιολόγοι, λέει εδώ ο φίλος, είναι το θέμα το πόσοι πέθαναν και αυτό που το απαντήσαμε προηγουμένως. Ο Μάικ εδώ λέει, δυστυχώς η πραγματική πολιτική της Σουηδίας είναι εμείς σαν κράτος, δεν θα δώσουμε δεκάρα για τον κόσμο, ακόμη καλύτερα αν πεθάνουμε μερικοί δεν θα πληρώνουμε συντάξεις, λέει εδώ ο φίλος. Ισχύει ότι δεν υπάρχει θεραπεία για κάποια ίωση, αλλά μόνο ένα από τα συμπτώματα, λέει ο Σότος. Μα γι' αυτό είπε ο Χρήστος πριν ότι η καλύτερη πρόληψη είναι το εμβόλιο και είναι και η πιο φθηνή παρέμβαση για την πρόληψη, ακριβώς. Επειδή οι ιώσεις δεν αντιμετωπίζονται με αντιβιωτικά όπως οι βακτηριακές λοιμώξεις και είναι αυτό το οποίο σχολίασε ο Χρήστος προηγουμένως για το εμβόλιο. Ο Γιάννης... Και όσο για τη Σουηδία, έχει περίπου πληθυσμό 10 εκατομμύρια. Το σύστημα της υγείας είναι πολύ καλύτερο από αυτό της Ελλάδας, όσον, που έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό. Ο κόσμος κατά γενικών είναι και πιο υγιής, αλλά μέχρι σήμερα η Ελλάδα κατέγραψε γύρω στα 150 θανάτους με ή από κορονοϊόν, ενώ η Σουηδία έχει καταγράψει 3.000. Μάλιστα. Το τι είναι. Ο Γιάννης λέει, συγχαρητολογώντας, κανένα φάρμακο για αυτούς που καίνε κεραίες και θεωρούν πως ο Bill Gates θέλει να μας τσιπάρει, υπάρχει, λέει ο Γιάννης ο Μαρθαρής. Ο συνάδελφος που είναι κατάλληλος για να απαντήσει απουσιάζει από το πάνελ. Εντάξει, έχουμε διάφορα ονόματα να προτείνουμε. Ο Χρήστος ως καθηγητής φαρμακολογίας μπορεί να μας πει διάφορα σκευάσματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτούς τους συγκεκριμένους. Ναι. Στη δεκαετία του 70 με την εμπειρία των Τόρσον Τζιμ Μόρισον θα μπορούσαμε επίσης να βρούμε διάφορα άλλα σκευάσματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Μα αυτά τα σκευάσματα ήταν γνωστά και από την αρχαιότητα που έβλεπαν διάφορα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και σε όλους τους πληθυσμούς. Όμως για να απαντήσουμε και λίγο πιο σοβαρά. Το πράγμα δυστυχώς έχει ζει και ο Μιχαλή, είναι σοβαρό το πράγμα. Σοκράτη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν τις συνωμοσιολογίες, δεν σκέπτονται καν. Επομένως, άλλοι που είναι πάνω στο νεαρό της ηλικίας τους ή για κάποιο λόγο επηρεάζονται από αυτά, πάνε και κάνουν πλακίες. Γι' αυτό συνέβαινε και στην Κύπρο. Κάποιοι έβγαιναν στο Facebook, έλεγαν για τα 5G, έλεγαν και ξανέλεγαν, με αποτέλεσμα να βάλουν κάποιους άλλους πάνω, έστω και άθελα, και είπαν και κρούσαν την κεραία. Εμένα με προβλήματα. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Ό,τι λέμε μπορεί να έχουν συνέπειες. Ναι. Εμένα με προβληματίζει πολύ κοινωνικά που πάμε, ας πούμε, ότι μερικά ακραία στοιχεία. Αντι-5G, αντιεμβολιαστές, θεωρίες του... Κάποιοι πιστεύουν στις θεωρίες της εξέλιξης, που δεν πιστεύουν στις θεωρίες της εξέλιξης όλοι. Διάφορα ακραία στοιχεία έχουν συνασπιστεί
και βρέθηκαν όλοι στο ίδιο στρατόπεδο να βλέπουν όλες αυτές τις ιστορίες συνωμοσίας και όλα αυτά τα οποία λαθασμένα Κοίτα, πιστεύουν. Συνωμοσιολόγοι, να το πω έτσι λίγο, να το κωδικοποιήσω, συνεχίζουν το βιολί τους. Το βιολί τους και στέκομαι σε αυτό και όπως κατάλαβε, κατάλαβε με αυτό που λέω. Λοιπόν, να περάσουμε σε επόμενες παρεμβάσεις. Λοιπόν, δυστυχώς η επιστήμη, λέει ο Κυριάκος, αδυνατή να βοηθήσει τους κλινικά καμένους, λέει ο Κυριάκος. Πρώτη φορά, λέει ο Στέκες, βλέπω την εκπομπή σας και ευχαριστούμε γι' αυτό. Είδα προχθές ένα μονταρισμένο βίντεο μιας πρόσφατης ομιλίας του κύριου Τσόδρα, στο οποίο έλεγε ότι άτομα τα οποία πέθαναν και είχαν COVID-19, αλλά ο θάνατός τους οφειλόταν σε κάτι άλλο, μετρούσαν αυτά τα άτομα σαν θανάτους από COVID. Αυτό προκάλεσε, λέει, μια τεράστια ταραχή και καταγγελίες ενάντια στον γιατρό. Εντάξει, αναφερθήκαμε προηγουμένως σε αυτό. Έτσι παράγονται τα fake news. Mm-hmm. Το σχολίασε ο Μιχάλης κυρίως αυτό. Μα και σε τελική ανάλυση πρέπει να απαντήσουμε μια απλή ερώτηση. Ο COVID-19 είναι θανατηφόρος ή εμείς προσπαθούμε να τον κάνουμε θανατηφόρο και δεν είναι θανατηφόρος? Νομίζω ο καλύτερος να απαντήσει αυτό είναι ο Μπόρις Τζόνσον. Στην αρχή έλεγε μην ανησυχείτε, μην παίρνετε προφυλάξεις, εμείς θα κάνουμε την ανοσία της αγέλης και όλα αυτά. Μετά που ο ίδιος έζησε τι πάει να πει COVID και από θαύμα ίσως να ζει ακόμα, άλλαξε πλήρως την αντίληψή του για τον κορονοϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πάει στον Χρήστο. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ανακάλυψη φαρμάκου, όπως παραδείγματος χάρη το Ταμιφλού στην γρίπη Α, εφόσον το εμβόλιο είναι κάτι που απαιτεί τουλάχιστον 18 μήνες, λέει εδώ ο Θάνος, Αθανάσιος Μωραΐτης, ρωτά. Οι σχεδιασμοί για τις κλινικές μελέτες για τα εμβόλια λένε ότι θα έχουν αποτελέσματα είτε θετικά είτε αρνητικά, ελπίζουμε όλοι θετικά, προς το τέλος του φθινοπόρου. Για το φάρμακο, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα φάρμακο που να έχει ένα ψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας νωρίτερα, ενδεχομένως στις αρχές του φθινοπόρου, αλλά δεν θα είναι αυτό που θα καλύψει και θα εξαλείψει όλη αυτή την κατάσταση. Ο φίλος πάντως λέει ότι επιστροφή σε κανονικότητα χωρίς φάρμακο δεν μπορεί πραγματικά να υπάρξει, λέει εδώ ο φίλος, που έκανε και το προηγούμενο ερώτημα ο φίλος ο Αθανάσιος Μωραΐτης. Σοκράτη, μπορώ να κάνω μια παρέμβαση για το εμβόλιο, να ρωτήσω κάτι? Παρακαλώ. Αν το δούμε λίγο και από διαφορετική άποψη, να κάνω και λίγο το διηγόνο του διαβόλου, ίσως κάπου να έχουν και οι κυβερνήσεις και οι φαρμακευτικές εταιρείες κάποια υπευθυνότητα για αυτό. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για μια φαρμακευτική εταιρεία να κάνει πειράματα για να βρει φάρμακα τα οποία θα είναι πανάκριβα που θα χρησιμοποιηθούν για θεραπείες οι οποίες υπάρχουν. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια πανδημία από έναν ιό που τώρα έχει γίνει. Όμως είναι κορονοϊός και οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια μπορούσαν να κάνουν κάποιες έρευνες έτσι ώστε να υπάρχει έναν βασικό μέρος του εμβολίου που απλά να μπορείς να, με κάποιον τρόπο να τον αλλάζεις, να βάζεις διαφορετικά antigens για ίσως άλλους ιούς. Το ότι χρειάζεται 18 μήνες για έναν εμβόλιο, ξεκινώντας από την αρχή, ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσει για το μέλλον ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Διότι οι ιοί θα συνεχίσουν να βγαίνουν καινούργοι. Επομένως, οι κυβερνήσεις πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα για να αλλάξει κάπως η κατάσταση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για έναν εμβόλιο. Μιχάλη, προφανώς αναφέρεσαι στο εμβόλιο της γρίπης που αλλάζει το ένα στέλεχος κάθε χρόνο ανάλογα με τις μεταλλάξεις και το καινούργιο στέλεχος το οποίο επικρατεί στο νότιο ημισφαίριο και μετά στο βόρειο ημισφαίριο. Με τον κορονοϊό να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι είναι κάτι καινούριο. Πρώτη φορά χτύπα αυτός ο ιός. Τυχόν μεταλλάξεις του στο μέλλον ενδεχομένως είναι αυτό που θα αλλάξει αν γίνει εποχιακό το εμβόλιο για τον κορονοϊό αυτό. Η γνώση που υπήρχε, επαναλαμβάνω, από το SARS και το MERS, παρότι δεν έγιναν εμβόλια ούτε φάρμακα τα υποψήφια που δοκιμάστηκαν τότε, είναι απόλυτα χρήσιμη και μας έβαλε από στην κούρσα των 100 μέτρων, για παράδειγμα, έβαλε την επιστήμη στο δεύτερο μέτρο. Έχει να τρέξει 98 μέτρα και όχι 100. Ναι, αλλά γιατί να χρειάζονται 18 μήνες για να βγει έναν εμβόλιο? Ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν έχουμε τίποτα.
Mm-hmm. Μα είναι αυτό που λέω. Πρέπει, δεν μπορεί ένα, το βασικό μέρος του εμβολίου να μην ξεκινάμε από το μηδέν. Μα δεν μιλάμε για τα νοσοενισχυτικά και τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι να πάρεις το αντιγόνο, να παράξεις το αντιγόνο για να σου παράξει τα αντισώματα. Σε ένα πρωτόγνωρο ιό δεν υπάρχει τεχνολογία να απομονώσεις το αντιγόνο είτε μια πρωτεΐνη, να παράξει ο οργανισμός μια πρωτεΐνη για να έχεις το αντίσωμα. Λοιπόν, να περάσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. Τελικά, η Νικολέτα ρωτάει, τελικά όντως τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση? Δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Mm-hmm. Αυτό ήταν extrapolation, δηλαδή γνώση από άλλες εμπειρίες σε σχέση με κάποιες παιδικές πνευμονίες, ότι παιδιά τα οποία είχαν παρουσιάσει εμπίημα, δηλαδή πείο στον πνεύμονα μετά από μια πνευμονία, τις προηγούμενες μέρες είχαν πάρει το συγκεκριμένο αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Αυτό το πράγμα ήταν extrapolation, γνώση από αυτή την νόσο και όχι σε σχέση με τον κορονοϊό, το οποίο βάζει τη συζήτηση ότι για να πάρει κάποιο τον αντιφλεγμονώδες φάρμακο, μάλλον είχε πιο σοβαρή νόσο, έκανε δηλαδή περισσότερο πυρετό, ήταν πιο έντονα συμπτώματα που τον υποχρέωσε να πάρει αυτό το φάρμακο. Ήταν συζήτηση που ξεκίνησε και πάλι από τη Γαλλία αυτό το πράγμα. Δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμή, όσο γνωρίζω, αν ξέρει κάτι ο Μιχάλης ή ο Χρήστος, κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι όντως να σχετίζεται. Από ό,τι ξέρω, δεν σχετίζεται. Όχι, δεν mm-hmm. υπάρχει καμία απόδειξη ότι οι αντιφλεγμονώδη σχετίζονται αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει μια γενικότερη θεωρία ότι οι αντιφλεγμονώδη αυξάνουν τον ACE υποδοχή, αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη και επ' αυτού αποφάνθηκε πολύ ξεκάθαρα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, το πλέον αρμόδιο σώμα για τα φάρμακα στην Ευρώπη. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτόν, όμως τα αντιφλεγμονώδη σε σύγκριση πάντα με την παρασέτσαμολ, που είναι το άλλο αντιπυρητικό, είναι ότι μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στα νεφρά και μπορεί να προκαλέσουν και άσθμα σε κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι. Επομένως, αν όχι άμεσα μπορεί να έχουν κάποια επίπτωση πάντα σε σχέση με το παρασέτσαμολ. Αυτό ισχύει για όλα τα φάρμακα, ναι. Και γι' αυτό οι μελέτες που στηρίχτηκαν για αυτό το πράγμα για το παιδικό εμπίημα, οι οποίες επίσης δεν ήταν ξεκάθαρες, ήταν ότι τα παιδιά αυτά χρειάστηκε να πάρουν ιβουπροφένη επειδή ήταν πιο βαριά συμπτώματα, οπότε δεν τους έφτανε το παρασίταμο και έπρεπε να πάρουν αντιφλεγμονώδες για να πέσει ο πυρετός, άρα ήταν πιο βαριά η νόσος, άρα δεν φταίει η ιβουπροφένη για αυτό το πράγμα, φταίει η νόσος που ήταν πιο βαριά. Εντάξει, τα λεγόμενα συγχυτικοί παράγοντες, τα confounding factors, η σταριστική ανάλυση. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, ερώτηση από τη Μάρθα Ιγνατιάδου. Γιατί δεν πιάνει η χρήση όρου αντισωμάτων από νοσούντες στους βαριά νοσούντες? Ρωτάει φίλοι. Δεν ξέρω κάποιος αν θέλει να το σχολιάσει αυτό. Πολλές φορές πεθαίνουμε από τις επιπλοκές μιας νόσου. Δηλαδή την νόσο, εντάξει, την οποιαδήποτε νόσο, πρέπει να τη δείτε σαν έναν τρακάρισμα. Ετούμπαρα, εχτύπησα. Άλλο το να προλάβω την νόσο, άλλον αφού του πάθω την νόσο, αφού του έχω πρόβλημα στους πνεύμονες, αφού του πειραχτούν τα νεφρά, επειδή μια άλλη ερώτηση ήταν ποια άλλα όργανα πειράζει ο κορονοϊός πέρα από τους πνεύμονες. Εφόσον πειράζει την οξυγόνωση, πειράζει καρδιά, πειράζει αγγεία, πειράζει νεφρά. Οπότε, αν από την νόσο πάθω νεφρική ανεπάρκεια, αν από την νόσο έχω αριθμία στην καρδιά, αν από την νόσο έχουν προβλήματα οι πνευμονές μου, το να πάρω τον ορό του, οποιοδήποτε φάρμακο, αυτό δεν αντιστρέφει τη ζημιά που έχει γίνει στην νόσο. Αν το σπίτι χτυπηθεί από σεισμό και καταρρεύσει, το να προλάβω τον επόμενο σεισμό δεν σημαίνει θα μου ξαναχτίσει το σπίτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ο Γιώργος ρωτά αν είχαμε εγκεφαλικά είτε στην Κύπρο είτε στον Ηνωμένο Βασίλειο λόγω COVID-19. Υπάρχουν αναφορές στις ευρύτερες καρδιαγγειακές επιπλοκές που προκάλεσε ο ιός. Τώρα, στατιστικά συγκεκριμένα, το ποια του αν εγκεφαλικά είχαμε, αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το πράγμα μετά για να το πούμε. Αλλά ότι είχαμε καρδιαγγειακές επιπλοκές, είχαμε. Ότι το εγκεφαλικό γενικότερα είναι μια καρδιακή επιπλοκή, είναι. Mm-hmm. Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι από αυτού? Όχι, συμφωνώ με αυτό. Δεν, δεν υπάρχουν ενδείξεις εξ όσων γνωρίζω ότι ο ιός προκαλεί άμεσα εισδοχή στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Την ερώτηση να προκαλέσει από μόνος του εγκεφαλικό. Νομίζω ότι την ερώτηση για επιπλοκές σε άλλα όργανα εκτός των πνευμόνων την απαντήσαμε. Ο κόσμος λέει εδώ, λέει ότι
Ο κορονοϊός είναι ποιότερος από την εποχιακή γρίπη, γιατί βλέπουν μόνο απόλυτους αριθμούς και μεγέθη, δεν βλέπουν και δεν κατανοούν τα ποσοστιαία μεγέθη ούτε τη σχετική θνητότητα των ασθενειών σαν ποσά, λέει εδώ ο φίλος. Και εδώ ο Κυριάκος λέει, χαριτολογώντας εδώ, εντάξει, μου αρέσουν οι άνθρωποι με χιούμορ, ο Κυριάκος λέει, με τόσα χτινά που κυκλοφορούν ελεύθερα, έχουμε πιάσει ανοσία της αγελής από καιρό, λέει. Εδώ φίλος ο Κυριάκος, εντάξει Κυριάκο, σεβαστώ και το σχόλιο σου. Και ο άλλος φίλος εδώ λέει, ο Μπόρις Τζόνσον είναι ένας wannabe Donald Trump, λέει εδώ ο φίλος, εντάξει, εδώ είναι περισσότερο ιατρική συζήτηση, να μην το πολιτικοποιήσουμε το θέμα. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις. Ένα καταληκτικό σχόλιο από όλους. Να ξεκινήσουμε αυτή τη φορά αντίθετα. Να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο. Χρήστο, το καταληκτικό σου σχόλιο για την απόψινή μας συζήτηση. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που κλήθηκα περισσότερο να συζητήσω με τα φάρμακα, πρέπει να κάνουμε περισσότερη υπομονή. Δεν έχουμε ακόμα αυτό το θεραπευτικό, το μέσο το οποίο να κάνει τη διαφορά και πρέπει να έχουμε υπομονή και μια ισορροπία στην αναμονή μας και στην ταχύτητα ανάπτυξη ενός προϊόντος για να έχουμε σίγουρα αυτό το οποίο θα είναι ωφέλιμο και αποτελεσματικό στο χρόνο το οποίο πρέπει. Κατά τα υπόλοιπα, να συνεχίσουμε να ζούμε με τον ιό μέχρι νεοτέρας. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγένεια, το δικό σου καταληκτικό σχόλιο. Καταληκτικό σχόλιο είναι ότι ο ιός υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Οι εμπειρίες λένε ότι μαθαίνουμε και οι εμπειρίες λένε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εύκολα, δύσκολα θα προχωρήσουμε, θα το αντιμετωπίσουμε και όπως αντιμετωπίσαμε και ζήσαμε, είτε αυτό ονομάζεται AIDS, είτε ονομάζεται ιός Ζίκα στη Βραζιλία, είτε ονομάζεται Εμπόλα, είτε ονομάζεται γρήπη Ισπανική. Όλα αυτά τα πράγματα είναι, υπάρχουν, θα υπάρχουν, είναι στη φύση γενικότερα. Η φύση δεν είναι μόνο ο άνθρωπος. Έρχονται, συζούμε, προχωρούμε, αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο, δεν υπάρχει κάτι φτιαχτό, δεν υπάρχει κάποια συνωμοσία σε αυτό το πράγμα. Η φύση δεν είναι μόνο ο άνθρωπος. Και άλλοι οργανισμοί διεκδικούν το μερίδιο τους. Δυστυχώς αυτό είναι το πράγμα. Mm-hmm. Γι' αυτό κάθε τόσο υπάρχουν καινούργιες ιώσεις και καινούργιες. Ξεκαθάριζε μας και το από πού προήλθε ο κορονοϊός, για να κλείνει και αυτό το θέμα, διότι κάποιοι το θεωρούν κατασκεύασμα εργαστηρίων. Να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο το συγκεκριμένο. Εντάξει, πιο καλό υπόβαθρο σε αυτό το πράγμα έχει ο Χρήστος στην προηγούμενη συζήτηση, οπότε θέλει να το αναλάβει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο λέω πάντως ότι μπορεί τώρα να έχουμε τον κορονοϊό. Είχαμε το MERS πριν κάποια χρόνια, είχαμε το SARS πριν κάποια χρόνια, είχαμε το AIDS πριν 30 χρόνια. Οι ιοί καινούργοι υπάρχουν και θα υπάρχουν επειδή αυτή είναι η φύση. Και να συμπληρώσω όλοι αυτοί που έχει αναφέρει ο Ευγένιος, προήρθαν από τη φύση, προήρθαν από τα ζώα. Η αλληλεπίδραση ανθρώπων με το περιβάλλον είναι ένας τρόπος για να έρχονται ή δεν κατασκευάζονται στο εργαστήριο ή δεν ξεφεύγουν από τα εργαστήρια και κανένας δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη λογική των θεωριών συνωμοσίας. Η νυχτερίδα από μόνη της δεν είναι επικίνδυνη αν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον και στο περιβάλλον βάζω και τα ζώα. Ναι. Και η νυχτερίδα είναι φυλαστικό, είναι πολύ πιο κοντινό το να πράσει νυχτερίδα. Η νυχτερίδα από μόνη της κάνει και καλό στο περιβάλλον. Σίγουρα. Λοιπόν, Μιχάλη. Και αυτό και υπάρχει. Απλά πριν πω το καταληκτικό μου σχόλιο να πω για αυτόν ότι. Συμφωνώ με αυτόν, αν και δεν βοηθάει καθόλου ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής να πηγαίνει και να ελέγχει αδιάσυστα στοιχεία ότι είναι οι Κινέζοι σε εργαστήριο που τον έχουν κατασκευάσει και απλά τους ξέφυγε. Διότι αυτόν δεν είναι από κάποιον ανεύθυνο, είναι από την ίδια την κυβέρνηση της Αμερικής. Και να βγαίνει ο Φάουτσι να τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Μιχάλη, μου καταλαβαίνω ότι έχουν. Από εδώ δεν το γάλα, δεν είναι το σαμάρι. Καταλαβαίνω ότι έχουν εκλογές. Καταλαβαίνω ότι ο Τραμπ βασίζεται στην πολιτική ενάντια στην Κίνα για να κρύψει τις αδυναμίες στα μέτρα που έχει πάρει η Αμερική με αποτέλεσμα τις τόσες χιλιάδες θανάτους. Όμως αυτό προκαλεί σύγχυση στον κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν. Όσο για το καταληκτικό μου σχόλιο, θα ήθελα να πω ότι εγώ ζώντας στην Αγγλία,
Έχω ζήσει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ο κορονοϊός δεν είναι κάτι το απλό. Ανθρώποι πεθαίνουν και όχι απλά ανθρώποι. Πάρα πολλοί ανθρώποι, πολύ σύντομα και πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και είναι κάτι που δεν έχω ζήσει ούτε κάτι κοντινό όλα αυτά τα χρόνια τα 23 χρόνια που είμαι στην ιατρική. Όσον αφορά την Κύπρο, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου τόσο στην κυβέρνηση, αλλά ιδίως στους Κύπριους πολίτες, στη μεγάλη πλειοψηφία, που παρά το ότι δεν θα ανέμενε κανείς, γιατί είμαστε μεσογειακός λαός, έδειξαν πλήρη υπευθυνότητα, έδειξαν πλήρη πειθαρχία στα μέτρα, με αποτέλεσμα να συγκρατηθεί ο ιός και να κρατηθούν τα περιστατικά και οι θανάτοι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έτσι ώστε αυτοί που νόσησαν να είχαν τις πλήρες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και να χάθηκαν όσο πιο λίγοι ανθρώποι. Καθώς πρέπει να μπείτε σε μια νέα πραγματικότητα, γιατί δεν μπορούν να μείνουν όλα κλειστά. Δεν μπορούμε να πούμε σε λογικές ότι ο ιός έφυγε, ούτε ότι έρχεται το καλοκαίρι και σίγουρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν την κανονικότητα μέχρι τους επόμενους μήνες, που ευπίζουμε όλοι να βρεθεί είτε η θεραπεία είτε το εμπόλιο για να μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτήν την κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, ήταν μια έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προσωπικά την απόλαυσα έτσι ιδιαίτερα. Κάποιες φορές δεν χρειάστηκε καν να τη συντονίσω. Είχατε έτσι μια απίστευτη συνοχή, απίστευτη ροή η συζήτηση. Προσωπικά έτσι νιώθω ότι φεύγω και γνωρίζω έτσι καλύτερα το θέμα πλέον και θα μπορούμε και εμείς δημοσιογραφικά να ενημερώσουμε τους πολίτες. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ευχηθούμε σε όλους καλή συνέχεια στο έργο που επιτελείτε. Είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό έργο. Είσαστε από αυτούς που βρίσκονται ο καθένας προεδρική του σκοπιά στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας. Να ευχαριστήσουμε επίσης εσάς φίλοι που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και τον φίλο τον Ηλία τον Φελά από την Φελάς Productions για την παραγωγή, τον Πάνη από τον Distrapt Cyprus για την προώθηση, όπως επίσης και τον φίλο τον Δημήτρη τον Δημητρίου. Καλό υπόλοιπο να έχετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.